Φίλες και φίλοι της εκπομπής Γκολ και Θέαμα, καλησπέρα. Λίγο απότομα έκλεισε φέτος η σεζόν με όλη αυτή την περιπέτεια που περάσαμε με τον κορονοϊό. Η εκπομπή δεν πήρε το τελείωμά της όπως περιμέναμε φυσιολογικά με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε σήμερα έχουμε μια εξτρά τελευταία εκπομπή, θα έλεγα, τη σεζόν με ένα αφιέρωμα σε μια ομάδα που το δικαιούται απόλυτα, αφού είναι η πρωταθλήτρια δράμας, η Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. Όπως θα θυμάστε και από τα προηγούμενα χρόνια στο Σταρ Βορείου Ελλάδος, πάντα γινόταν έτσι ένα αφιέρωμα στην ομάδα που έπαιρνε το πρωτάθλημα, με κάποια ωραία στιγμιότυπα από τη χρονιά και με κάποιες δηλώσεις των πρωταγωνιστών από παράγοντες, προπονητές και ποδοσφαιριστές. Το ίδιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και σήμερα. Έχουμε τον προπονητή των Αμπελοκήπων μαζί μας, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Σε λίγο θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Τζερκέζο, αρχηγό της ομάδας, αλλά και τον γενικό αρχηγό της ομάδας από τη διοίκηση, για να έχουμε και τις τρεις πλευρές της ομάδας, τον Ανέστη τον Ζαμανόπουλο. Μάλιστα, είμαστε εδώ στον πολύ ωραίο χώρο του Ανέστη Ζαμανόπουλου, στον Black Sugar, γνωστό σε όλους καφέ της πόλης, το οποίο μας στήριξε και όλη τη χρονιά φέτος με την κάλυψη των αγώνων. Και ευχαριστούμε και προσωπικά τον Ανέστη και γενικότερα την ομάδα των Αμπελοκήπων. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν και να δούμε θέαμα, να δούμε γκολ και θέαμα, όπως είναι η εκπομπή από στιγμιότυπα της ομάδας στο τελείωμα των συνεντεύξεων, αλλά και να πάρουμε την άποψη των ανθρώπων για μια ονειρεμένη χρονιά για την Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. Δεν θα κουράσω παραπάνω πριν θέσω τις ερωτήσεις μου στον Γιάννη Ιωαννίδη. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ούτε ερωτηματολόγιο, δεν υπάρχει ούτε σκαλέτα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια συζήτηση η οποία βγαίνει πάντα μέσα από τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις που γίνονται. Απλά να αναφέρω έτσι μερικά στατιστικά στοιχεία που δεν μπορεί να μην σου μείνουν στο μυαλό για τη φετινή Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. Πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, πρωταθλήτρια με την επικύρωση των βαθμολογιών, σε 19 αγώνες, 15 νίκες και 4 ισοπαλίες, η μοναδική ITT ομάδα στο πρωτάθλημα, έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου δράμας, όπου δεν έγινε ποτέ με αντίπαλο τον Παδραμαϊκό, είχε την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 57 γκολ, μέσο όρο περίπου 3 γκολ ανά αγώνα, είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα με 10 γκολ παθητικό. Τι άλλο να πει κανείς, τέσσερις παίκτες από 8 γκολ με 12 διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν. Τόπι, Ουζούνης, Κουπρόγλου, οι παίκτες που είχαν τα 8 γκολ για την ομάδα των Αμπελοκήπων. 19 συμμετοχές χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα ο Περσίλης. Γενικά πολλά τα στατιστικά στοιχεία που θα συζητήσουμε και εδώ με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Γιάννη, καταρχήν συγχαρητήρια. Από τη στιγμή που επικυρώθηκε η βαθμολογία, νομίζω ότι και να γινόντουσαν οι 7 αγωνιστικές, δύσκολα μπορούσε να αλλάξει αυτό που όλοι ουσιαστικά το έλεγαν από το ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, ότι η ομάδα των Αμπελοκήπων θα είναι η πρωταθλήτρια της δράμας. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ για να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα της ομάδας. Καταρχάς, καλησπέρα και από εμένα. Να δώσω εγώ πρώτα συγχαρητήρια σε εσάς για την προσπάθεια που κάνετε και να ευχηθώ να συνεχίσετε έτσι, να προβάλλετε το δραμινό ποδόσφαιρο. Πριν περάσουμε στο καθαρά αγωνιστικό, θέλω να μου πεις πώς βίωσες όλη αυτή την περιπέτεια με τον κορονοϊό. Καραντίνα, κλεισμένη στα σπίτια, χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς προπονήσεις, ξαφνικά έτσι μία παύση σε όλα τα αθλητικά. Πώς το βίωσες αυτούς τους 2-2,5 μήνες? Αρχικά ήταν 10-12 Μάρτη, νομίζω, και κάναμε να μπούμε στο γήπεδο για προπόνηση και ο πρόεδρος μας είπε: δεν θα μπούμε μέσα, λέει, απαγορεύεται. Αρχικά αισθανθήκαμε ότι είναι κάποια πλάκα. Πραγματικά. Αλλά όσο πέρναγε η ώρα, η πλάκα δεν ήταν πλάκα τελικά και έγινε πραγματικότητα, ήταν κλειστά τα πάντα. Μείναμε εκτός γηπέδων, μείναμε σπίτι μας, οικογένειές μας. Πήραμε πολύ χρόνο εκεί μέσα, τουλάχιστον για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Κάναμε την υπομονή μας και θεωρώ ότι σαν κράτος τα πήγαμε περίφημα και ότι ελπίζω να μην ξανασυμβεί αυτό. Όσον αφορά το πόσο μας τύχησε ποδοσφαιρικά, θα σου πω μόνο ότι περιμέναμε πώς και πώς το δεκαήμερο με τα τρία παιχνίδια της Προσοτσάνης, του Βόλακα και του τελικού με τον Παδραμαϊκό. Να πούμε στον κόσμο πριν συνεχίσω ότι υπήρχε στο πρόγραμμα των Αμπελοκήπων μια τριάδα φωτιά. Ήταν αυτά τα παιχνίδια, ένα δεκαήμερο. Που είχε το εκτός έδρας με την Προσοτσάνη που είχε 5-6 συνεχόμενες νίκες και ήταν πολύ φορμαρισμένη. Είχε το εντός με το δεύτερο της βαθμολογίας στο Βόλακα και είχε και τον τελικό του κυπέλου. Έτσι ακριβώς. Ήταν σε 10 μέρες προγραμματισμένα να γίνουν αυτά. Αλλά δυστυχώς υπήρξε αυτή η συγκυρία του κορονοϊού και μείναμε μακριά από τα γήπεδα. Είμαστε πρωταθλητές. Θεωρώ ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το απολαύσουμε όπως πρέπει. Είναι μια γλυκό πικρή γεύση, μια παράξενη έτσι στιγμή,
αλλά θεωρώ ότι δικαιότατα μπορούμε να λέμε και επίσημα πλέον ότι είμαστε πρωταθλητές. Το είχαμε ονειρευτεί, το δουλέψαμε πολύ. 30 μήνες τώρα με την ομάδα των Αμπελοκήπων και νομίζω ότι το αξίζαμε. Ξεκινώντας από το καλοκαίρι, έτσι, το ξεκίνημα της σεζόν, τον προγραμματισμό, δεν το κρύψατε ότι φέτος ήταν στόχος της ομάδας η άνοδος στην μεγάλη κατηγορία, η άνοδος στην γάμα εθνική κατηγορία. Περίμενες όταν γινόταν ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, ότι θα φτάνατε σε ένα τόσο εντυπωσιακό ρεκόρ? Γιατί τώρα μετά από 19 αγώνες να έχεις 15 νίκες, 4 ισοπαλίες, να είσαι στον τελικό του κυπέλου, να έχεις μια ήττη πορεία, νομίζω ότι επειδή στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές συγκυρίες που κάλλιστα μπορεί να κάνεις μια ήττη, αν έχεις παίξει καλά σε έναν αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να έχεις την ψυχολογία και όταν δεν παίζεις καλά να μπορείς να διαχειρίζεις σωστά τα παιχνίδια. Η τρίτη σεζόν, το ξεκίνημα της τρίτης σεζόν της δικής μου στην ομάδα, είχε ξεκάθαρο στόχο και με τις προσθήκες που έγιναν φαινόταν εφικτός. Ο στόχος ήταν ο πρωταθλητισμός και μια πολύ καλή πορεία, αν μη τι άλλο, στο κύπελο, να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Δεν σας κρύβω ότι μεγαλύτερο μας, περισσότερο πέσαμε με τα μούτρα που λέμε στο πρωτάθλημα παρά στο κύπελο. Αλλά το βάθος της ομάδος, το ρόστερ, το υλικό που υπάρχει των ποδοσφαιριστών και η ποιότητα μου δώσαν τη δυνατότητα μέσα από τα κύπελα να βγάλουμε ακόμα και rotation. Ναι, γιατί νομίζω 25 ποδοσφαιριστές χρησιμοποιήθηκαν. Ακριβώς. Στη σεζόν, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Και δεν θέλω να ξεχνάμε και τα 4 μάτς του κυπέλου που πάλι η ομάδα παρέμεινε αίτητη. Και με δύσκολο πρόγραμμα στην κλήρωση, γιατί για να φτάσετε στο τελικό έπρεπε να περάσετε και από Προσοτσάνη και από Καλαμπάκι. Και με το Αρκαδικό. Και με το Αρκαδικό. Εντάξει, απλά τα δύο τελευταία είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια πριν πας τελικό. Και σε εκείνα τα 4 μάτς η ομάδα παρέμεινε αίτητη, οπότε τα μάτς της ομάδας μας είναι 23 για τη φετινή σεζόν. Που παρέμεινε αίτητη. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να σημαίνει. Ναι, να πούμε λίγο έτσι τα πιο έτσι σημαντικά παιχνίδια που σου έχουν στη μνήμη μείνει έτσι χαραγμένα ως προς την πορεία της ομάδας, δηλαδή κάποια παιχνίδια θετικά που απόλαυσες περισσότερο, γιατί πέρα από τη νίκη συνδυάστηκε και το πολύ καλό ποδόσφαιρο που δούλευες δηλαδή όλη τη βδομάδα στην προπόνηση, και κάποια παιχνίδια τα οποία δεν σου άρεσε η ομάδα και σε προβλημάτισε ιδιαίτερα, σε στεναχώρησε περισσότερο η απόδοσή της έτσι από όλη τη σεζόν. Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Παιχνίδια τα οποία με προβλημάτισε η ομάδα έχουν να κάνουν περισσότερο λόγο αγωνιστικού χώρου. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Ήτανε δύο παιχνίδια, ήτανε και τα δύο εκτός έδρας, στη χωριστή, στο ισόπαλο αποτέλεσμα 2-2, όπως ήρθε αυτό στο 95 με μια ανυποπτή φάση από τον αντίπαλο, και το παιχνίδι των Κυργίων, Κύργια Αμπελόκηποι 1-1. Και τα δύο, και στα δύο παιχνίδια η ομάδα μου δεν έβγαλε το αγωνιστικό της προφίλ, το συνηθισμένο. Είχαμε πολλά προβλήματα, παρόλο που ήμασταν υπερπλήρης. Και θεωρώ κυρίως, αφού δεν χάσαμε το παιχνίδι μέσα στα Κύρια, ότι η ομάδα θα τερμάτιζε και να συνεχιζόταν το πρωτάθλημα, τερμάτιζε αίτητη. Και το μάτς του κυπέλου θα έπαιρνε. Έτσι πιστεύω. Αυτό έβλεπα με το Παδραμαϊκό, το τελικό. Με το Παδραμαϊκό, ναι. Αυτό έβλεπα στα μάτια των παιδιών. Ήμασταν πανέτοιμοι για το επόμενο δεκαήμερο. Θεωρώ ότι θα γινόταν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και εκεί, αλλά δεν υποτιμά ούτε την Προσοτσάνη ούτε το Βόλακα. Και τα τρία μάτς θεωρώ ότι ήταν τρία παιχνίδια τα οποία θα ήταν πλούσια σε θέαμα, σε συγκινήσεις και θα είχαν πάρα πολύ κόσμο. Έβαλες πολλές φορές την πινελιά σου μες στην ομάδα. Είσαι ένας από τους προπονητές που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι δουλεύεις πολύ το παιχνίδι την ώρα της διάρκειάς του και δεν διστάζεις να κάνεις αλλαγή ούτε στο 30 ούτε στο 25, αν δεις ότι κάτι δεν σου αρέσει, να αλλάξεις τη διάταξη σε κάποια παιχνίδια. Σου βγήκαν τα περισσότερα την φετινή χρονιά? Θεωρείς ότι ήταν ο σχεδιασμός έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι με το παιχνίδι για να μπορεί η ομάδα να παίρνει αυτό που μπορεί? Δηλαδή, παράδειγμα, θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Τζερκέζο σε λίγο μαζί μας. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το μάθαμε σαν δεξιό πιστοφύλακα και σαν χαφ στο Καλαμπάκι περισσότερο, και τον καθιέρωσε από ένα σημείο και μετά σαν στόπερ, που είχε πρόβλημα η ομάδα σαν στόπερ, και έβγαινε πολύ ωραία το παιχνίδι από πίσω. Είδαμε τους αδελφούς Κισίδη επίσης, που στην αρχή δεν είχαν πολύ ρόλο, από τη μέση της περίοδου και μετά και οι δύο βασικοί να προσφέρουν. Είδαμε παίκτες που το Σαϊνίδη που έβγαλε σε πολλά μάτς και μπαίνοντας αλλαγή κιόλας, δίνοντας λύσεις. Δηλαδή ήταν όλα μέσα σε ένα σχεδιασμό, ή θεωρείς ότι στον προπονητή βοηθάει και η τύχη στη συγκεκριμένη επιλογή, στο συγκεκριμένο σημείο? Θεωρώ ότι τύχη χρειάζεται πάντοτε.
αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να θέλω να πω, ανακατεμένη τράπουλα σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, δεν μπορούσες να πεις συγκεκριμένα ότι με μία διάταξη, με έναν τρόπο θα πάνε να πάρουν ένα παιχνίδι αμπελόκηπη. Ο ανταγωνισμός, ο καθημερινός στις προπονήσεις ήταν τεράστιος. Το υλικό μεγάλο, ποσοτικά. Αυτό, ξέρεις, αυτομάτως γεννάει πονοκεφάλους και προβληματισμούς. Το ότι δοκίμασα και κατάφερα μάλλον να η ομάδα να αγωνίζεται με την ίδια άνεση και στο 3-5-2 αλλά και στο 4-3-3, νομίζω ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε το ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν καλοί δέκτες και δουλέψανε σκληρά και αφομοιώσανε πράγματα που θέλαμε. Τώρα, εμπειρικά, όσα περισσότερα χρόνια ασχολείσαι στο τοπικό, γνωρίζεις καλύτερα τον Δημήτρη, τον Ανέστη, το Χ, το Τζι, ποδοσφαιριστή, τον αντίπαλο προπονητή, το γήπεδο, το τι θα συναντήσεις, μπορείς και καταφέρνεις και προετοιμάζεις καλύτερα ψυχολογικά την ομάδα. Παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο και αυτά. Εγώ επιμένω και λέω ότι ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει να παίξει ψηλά θα πρέπει να έχει όσο σε μεγαλύτερο βαθμό γίνεται 4 στοιχεία. Τη φυσική κατάσταση, την τεχνική, την τακτική και την ψυχολογία. Επιμένω όμως ότι στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο προπονητής που θα καταφέρει τα πρώτα 3 αλλά δεν μπορεί να καταφέρει το 4ο, την ψυχολογία, νομίζω ότι δεν είναι ικανός να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες του Χ πρωταθλήματος ή του Χ στόχου. Το θεωρείς πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή. Είναι το κορυφαίο για μένα στο εραστεχνικό επιμένω. Ναι. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά τις αλλαγές θέσεων, τα παιδιά που ανέφερε τα ονόματα κτλ. Για μένα και τα 25 παιδιά πραγματικά αισθανόμουν μέσα στα αποδυτήρια ότι είμαστε ένα. Αυτό που κατάφερε φέτος η ομάδα των Αμπελοκήπων και τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν καλά μέσα στα αποδυτήρια. Αλλά αυτό που καταφέραμε φέτος μέσα στα αποδυτήρια βγήκε και έξω στο γήπεδο. Ήμασταν πολύ δεμένοι, είχαμε κοινούς στόχους, είχαμε τεράστια πίστη και ήμασταν απόλυτα πειθαρχημένοι. Πλην μιας περίπτωσης αγωνιστικής απειθαρχίας του Σαϊνίδη του Θεολή, ο οποίος ίσως χαλάρωσε λόγω του 4-5-0, αν θυμάμαι καλά με το Δοξάτο, στο τελευταίο λεπτά. Με την κόκκινη κάρτα Αχίλλες στο παιχνίδι. Και επειδή η κάμερα σας δεν έδειξε ακριβώς τι έχει συμβεί, πραγματικά είναι αδικημένο το παιδί σε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάω για απειθαρχία του Σαϊνίδη και την ίδια στιγμή σου λέω ότι δεν είναι έτσι όμως, να ξέρεις. Τον προκάλεσε πολύ ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής να φτάσει για να πει μία κουβέντα. Τέλος πάντων, ας μην μένουμε εκεί όμως, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάντως δεν είχατε τέτοια προβλήματα. Ποτέ. Μία κόκκινη σε όλη τη σεζόν, ούτε με διαιτησίες, ούτε με. Δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, δεν ασχοληθήκαμε. Δεν υπήρχε κρίνια στην ομάδα, σας βοηθάει και το αποτέλεσμα νομίζω βέβαια, αλλά και το πειθαρχία. Και η δυναμική μάλλον της ομάδος ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπε ποτέ ας πούμε, να ασχοληθούμε εμείς με τους διαιτητές. Εμείς θέλαμε τα παιχνίδια να το κερδίσουμε μέσα, να τρέξουμε περισσότερο από τον αντίπαλο, να είμαστε περισσότερο διαβασμένοι. Να έχουμε αναλύσει το παιχνίδι όπως πρέπει, να έχουμε δει τις αδυναμίες που βγάζει ο αντίπαλος στο χ παιχνίδι και να καταφέρουμε να ανατρέψουμε σκηνικά από τα οποία καταφέραμε ούκο λίγες φορές να ανατρέψουμε σκορ. Όσον αφορά τα παιχνίδια που είπες. Ναι, είπαμε τα αρνητικά, δεν είπαμε τα θετικά που σου μείναν στη μνήμη. Κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πολύ κομβικά και, και βαθμολογικά αλλά και απολαυστικά. Κάναμε μια σπουδαία εμφάνιση στα δύο πρώτα ημίχρονα και στην Πετρούσα αλλά και στο Καλαμπάκι. Στο πρώτο παιχνίδι εκεί στην Πετρούσα ήμασταν στο 0-2, στο Καλαμπάκι επίσης ήμασταν 0-2. Ήμασταν κατηγιστικοί. Αν θυμάμαι καλά δεν δεχτήκαμε ούτε ευκαιρία από τον αντίπαλο στα σημεία αυτά, παίζοντας ποδόσφαιρο επιβλητικό, ποδόσφαιρο με κατοχή της μπάλας στο 70-75%. Κομβικότατο γκολ, αν θέλεις να σου πω, που μας έχει μείνει στη μνήμη φετινό, είναι η αλλαγή του Σαϊνίδη στο 87-88 με την Προσοτσάνη στο κύπελο και
στην τελευταία φάση του παιχνιδιού που πετυχαίνουμε το τέρμα της πρόκρισης και περνάμε στην επόμενη φάση με το Καλαμπάκι στους 4 τότε. Επίσης πολύ σημαντικό γκολ είναι για μένα, γιατί μας κράτησε μέσα και στον τρίτο στόχο του αίτητου, δηλαδή τον γκολ του Δημήτρη του Τσεχέζου μέσα στα κυριά, το 1-1 που έκανε. Αν και δεν είναι κάτι, κανένα αριστούργημα το γκολ που πετυχαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι η που ανέφερε είναι το, το κύπελο, είναι στο πρωτάθλημα. Το, είναι που το πήρα τη διαφορά. Το κύπελο πήγε στα πέναλτι. Το μάτι του πρωταθλήματο. Ναι, είναι, είναι το γκολ. Ήταν καθοριστικό γιατί ξεφύγατε εκεί στη βαθμολογία του Φιλανδού. Ναι, πήγαμε 7 βαθμού πίσω, έμεινε η Προσοτσάνικη και πήραμε άλλον αέρα. Σε μάτι που δεν είχε πολλέ φάσει και έγινε με την τελευταία. Το τελευταίο από πλάγιο, αν θυμάμαι καλά. Από πλάγιο του Ξενίδη, άλμα του Στεριανού και κεφαλιά γκολ ο Σαϊνίδη. Να το πάω σε, άλλο, σε άλλη πλευρά. Ο κόσμος των Αμπελοκήπων φέτος, νομίζω σε σχέση με άλλα παιχνίδια, είχε παραπάνω κόσμο στα παιχνίδια σας. Σίγουρα δεν ενεργοποιήθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε σε σχέση με τους παλιούς Αμπελόκηπους που θυμάω εγώ, με ανακάλυψη και αυτά που ήταν όλη η γειτονιά κοντά. Αλλά θεωρώ ότι ίσως και λόγω του πρωταθλητισμού και της καλής πορείας τα ντέρμπι είχαν αρκετό κόσμο. Δημήτρη, αν εξαιρέσω την πρώτη χρονιά, το 17-18, που η ομάδα χαροπάλευε στις τελευταίες θέσεις. Δεν είχαμε καθόλου κόσμο στο γήπεδο και πέρσι είχαμε κόσμο στο γήπεδο. Και φέτος νομίζω σε. Όσο η ομάδα ήταν ανταγωνιστική μέχρι να μας βρουν οι κακουχίες που μας βρήκανε πέρσι το Φεβρουάριο, με τους τραυματισμούς των τερματοφυλάκων εννοώ, αλλά και τα κάποια άσχημα αποτελέσματα που είχαμε σε μεγάλα ντέρμπι. Ειδικά φέτος όμως, ο κόσμος είχαμε μια σταθερότητα με τον κόσμο. Δηλαδή είχε πάντοτε 100 άτομα το γήπεδο. Μπορεί να έχει και 200 και 300, αλλά 100 άτομα είχε πάντα. Μιλήσαμε για τη σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Πες μου λίγο, ποια ήταν η σχέση σου με τη διοίκηση και με τον πρόεδρο, τον βασικό χορηγό της ομάδας, τον Νίκο Καλλιονικίδη, ο οποίος δεν βγαίνει, δεν μιλάει, δεν του αρέσει η δημοσιότητα, αλλά είναι πάντα στήριγμα στην ομάδα και προσφέρει. Με τον Ανέση του Ζαμανόπουλο, που τον είχε κοντά στον πάγκο, ήταν ο γενικός αρχηγός, ο κ. Μιχαηλίδης. Γενικά η Αμπελόκηπη είναι ένα team διοικητικό χρόνια μαζί. Παιδιά τα οποία έχουν και καλή σχέση εκτός γηπέδου, που είναι πολύ σημαντικό, είναι φίλοι δηλαδή, για να μπορούν να στηρίξουν αυτή τη διοικητική προσπάθεια. Θέλω να μου πεις πώς ήταν η σχέση σου έτσι. Γιατί πάντα οι σχέσεις προπονητή και διοικούντων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο να έχει μια καλή ροή μια ομάδα. Συμφωνούμε σε όλα. Δεν υπάρχει υγεία σε ένα ποδοσφαιρικό τμήμα εάν τυχόν ο προπονητής με τον πρόεδρο δεν έχουν το δέσιμο έτσι, και την χημεία που πρέπει. Εμείς τα καταφέραμε, τα πήγαμε περίφημα 30 μήνες τώρα με τον Πρόεδρο, αλλά και με τους υπόλοιπους συνεργάτες του Πρόεδρου, οι οποίοι όλοι είναι φίλοι και όλοι είμαστε μια οικογένεια εκεί μέσα. Δεν σου κρύβω ότι σε κάθε προπόνηση, πριν από κάθε προπόνηση μάλλον, τουλάχιστον μία ώρα ήμασταν μαζί στα γραφεία με τον Πρόεδρο, με τον Γενικό Αρχηγό και με κάποια παιδιά της διοίκησης. Απόδειξε ότι το κλίμα και η αγωνία μας και το ενδιαφέρον μας ήταν τεράστιο καθημερινά. Το στόχο μας το πετύχαμε, δεν μας αφήσανε να εκπληρώσουμε τον δεύτερο, γιατί για μένα ο τρίτος στόχος επετεύχθη. Το ότι τερματίσαμε αίτητοι είναι, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να συμβεί. Αλλά δεν μας αφήσανε να πάρουμε το κύπελο. Τώρα, το ότι θα το στρίψουμε σε κορώνα και γράμμα, δεν μου λέει κάτι. Ούτε μου λέει κάτι αν ο Αμπελόκηπος τύχει το νόμισμα και παίξει στο εραστεχνικό. Στο κανονικό κύπελο Ελλάδος. Κύπελο Ελλάδος, ναι, εραστεχνών την επόμενη σεζόν. Ελπίζω να τελειώσει αυτή η ιστορία, να την πω, με τον κορονοϊό. Να μπει ο κόσμος στη διαδικασία της καθημερινότητας, να μπορέσουμε να ανατρέξουμε ξανά όπως και πριν και ας μην γελιόμαστε, καλά είναι όποτε και να αρχίσει το πρωτάθλημα, τη νέα σεζόν, ας αφήσουν τον κόσμο να έρθει στα γήπεδα. Ο κορονοϊός μας ενημερώσανε περί τίνος πρόκειται, μας συμβουλέψανε τι πρέπει να προσέξουμε, αλλά από εδώ και πέρα θεωρώ ότι είναι δικό μου θέμα αν θα φορέσω μάσκα για να μείνω κοντά σου στα 2 μέτρα ή αν όχι. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Νομίζω η ατομική ευθύνη του καθενός το να προστατεύσει την υγεία του αλλά και του συνανθρώπου του είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι θα βγούμε
καλύτεροι μέσα από αυτό, σαν άνθρωποι, εννοώ για θέματα υγιεινής περισσότερο. Αλλά από εκεί και μετά, ας μην επιβάλλουμε μέτρα περιοριστικά και κλειστά γήπεδα, όχι θεατές. Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Τα καταφέραμε μια χαρά. Ας προσέξουμε λίγο παραπάνω ο καθένας μας και όλα θα είναι μια χαρά. Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάρω σειρά και οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας στον Αμπελογείο και να δούμε και τα στιγμιότυπα από τη φετινή χρονιά, γιατί έχουμε κάνει ένα ωραίο ολοκληρωμένο αφιέρωμα. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι για τη νέα χρονιά. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να πούμε οτιδήποτε, αλλά σίγουρα έχεις μιλήσει με τον Πρόεδρο. Ακούγονται πάρα πολλά στη γράμμα, το ξέρεις και εσύ τον τελευταίο μήνα. Έντονη φημολογία ότι οι Αμπελόγηποι είναι πιθανό να μην δηλώσουν συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, να στηριχθούν σε νέα παιδιά, να γίνει μια ριζική ανανέωση. Και τη θέση του στη ΓΑΜΑ Εθνική να πάρει η δεύτερη της βαθμολογίας που ήδη έχει δηλώσει έτοιμη γι' αυτό, η ομάδα της Δόξας Βόλακα. Δεν ξέρω τι συζητήσεις, γιατί δεν μπορεί να μην το έχει συζητήσει ακόμη, έχεις κάνει με τον Πρόεδρο. Ήδη πολλοί συνάδελφοί σου κλείνουν σε άλλες ομάδες προπονητές. Πρέπει και εσύ να δεις το μέλλον σου. Έχεις μια ονειρεμένη χρονιά μπροστά σου που τελείωσε, που ολοκληρώθηκε. Θα έχεις τις προτάσεις σου. Τι προτεραιότητες βάζεις και τι μπορείς να μας δώσεις, αν μπορείς να μας δώσεις κάποια είδηση πάνω σε αυτό το κομμάτι και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Το μόνο που έχω να πω και θέλω να σεβαστείτε είναι ότι εμείς είμαστε μια οικογένεια. Κανείς από εμάς δεν θα λείψει μέχρι την τελευταία στιγμή κοντά από τον Πρόεδρο. Θα είμαστε κοντά του όσο χρειαστεί, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε από τον ίδιο να καταλήξει και να αποφασίσει. Είναι δική του η απόφαση. Ο ίδιος του ξέρει και εμπιστεύεται όλους εμάς για το μέλλον της ομάδος. Είναι άλλα τα προβλήματα όμως και είναι αυτονόητο ότι... Πάμε και σε μια άλλη εποχή οικονομικά πλέον. Αυτό που πάμε έγινε τώρα, μια άλλη εποχή είναι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν. Για μένα και για σένα η συγκυρία του κορονοϊού μπορεί να μην στήχησε τόσο, αλλά για εκείνον τον άνθρωπο γνωρίζω καλά τι έχει συμβεί. Έχει στοιχήσει παραπάνω από όλους μας. Ωστόσο, επειδή το γνωρίζω καλά και επειδή είναι ένα φιλόδοξο νεαρό παιδί με υψηλή στοχοθεσία σε ό,τι και αν κάνει και πολύ απαιτητικός από τον ίδιο του τον εαυτό πρώτα, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα πάρουν όλα τον δρόμο τους. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Πάντως θα είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τώρα το τι ακούγεται και το τι συζητιέται σε μια μικρή πόλη είμαστε, καταλαβαίνεις ότι μπορείς να το οριοθετήσεις χρονικά κάπου αυτό για να ξέρεις και εσύ εγώ τι θα κάνεις με το μέλλον ζήτησα, σου, περιμένεις. Εγώ ζήτησα στις συζητήσεις που είχαμε με τον Πρόεδρο αλλά και με τους ποδοσφαιριστές να περιμένουμε όλοι μέχρι τις προς τα τέλη Ιούνιου, να πιάσει 15-20 του Ιούνιου και κάπου εκεί να οριοθετούμε και να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την απόφαση του Πρόεδρου. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά διότι η ατμόσφαιρα που υπήρχε φέτος και επιμένω σε αυτό σε ουκολικές ομάδες δούλεψα η ατμόσφαιρα που υπήρχε μέσα στα αποδυτήρια, το κλίμα, η αγάπη, το δέσιμο, η πειθαρχία, το πάθος που βγάλαμε, η πίστη δεν υπήρχε αυτό που συνέβη φέτος στα αποδυτήρια και θεωρώ ότι πρέπει αυτή η ομάδα να συνεχίσει έτσι. Με λίγες, πολύ λίγες επιμένω, προσθήκες θα καταφέρει επάξια να σταθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχεις εμπιστοσύνη δηλαδή ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να ανταποκριθεί και στην παραπάνω κατηγορία. Το έχεις πει και πολλές φορές άλλωστε ότι η ομάδα μου φέτος με αυτό το υλικό μπορούσε να σταθεί και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το πιστεύω, ναι. Το πιστεύω ακόμα και αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι οι προσθήκες θα είναι ελάχιστες και σημαντικές. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους ποδοσφαιριστές για την πορεία που είχαμε την αξιόλογη. Αν τυχόν στεναχώρησα κάποιον, θέλω να το ξεχάσει. Και για τελευταίο άφησα το καλύτερο, τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη δουλειά που κάνω. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φαίνεται πουθενά φέτος. Αν θυμάσαι πέρσι είχε πάρει το βήμα και έβγαινε στις δηλώσεις, ο Ηλίας ο Πατζαρίδης. Ο συνεργάτης μου. Ο συνεργάτης μου, γυμναστής, βοηθός προπονητή, ένα παιδί το οποίο δουλεύει
ατελείωτες ώρες στο σπίτι, προετοιμάζοντας την οποιαδήποτε προπονητική μονάδα. Ένα παιδί αξιόλογο, τίμιο, αξιοπρεπέστατο, πολύ, πολύ διαβασμένο προπονητικά και έναν πολύ καλό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος σε όποια δυσκολία και αν παρουσιάστηκε, γιατί δεν ήταν όλα τόσο ρόδινα όσο φαίνονται, ήταν πάντοτε δίπλα μου και τον ευχαριστώ δημόσια, τον Ηλία τον Μπατζαρίδη, και νομίζω ότι για πολλά χρόνια στο εξής θα είμαστε δίδυμο. Το εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τη συνέντευξη. Ήταν πολύ ωραία, πραγματικά. Πέρασε πολύ ευχάριστα η ώρα. Μας είπες πολλά πράγματα για το τέλος της χρονιάς. Σε ευχαριστώ και εγώ για την όλη συνεργασία που είχαμε όλο τον χρόνο που ήταν άψογη και πιστεύω του χρόνου να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Γήπεδο Κραχτίδη, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων Δόξα Πετρούσας 3-1. Γιάννης Ιωαννίδης, επιλογή εντεκάδας για Αμπελόκηπους. 1 Λαζόγλου, 2 Ξενίδης, 3 Πέτρο, 4 Βγουστάτος, 5 Τσερκέζος, 6 Στεριανός, 7 Τόπι, 8 Περσίδης Γιάννης, 9 Σαϊνίδης, 10 Αλέξης Κουπρόγλου, 11 Καραγκιοζίδης. Στον πάγκο Σιδηρόπουλος Χατζικούρτης Χατζηδημητρίου, Κούσμουτζουκ Κισίδης, Μίγας και Κισίδη, στα δύο αδέλφια Κισίδη στον πάγκο. Από την πλευρά της Δόξας Πετρούσας, προπονητής της ομάδας ο Δημήτρης Κυριακίδης, 1 Ιακωβίδης, 2 Παπακοσταντίνου, 3 Δημητριάδης, 4 Μητρούζης, 5 Τζάρτζαλος, 6 Αυγητίδης, 7 Καλέργης, 8 Στόικου, 9 Γεωργιάδης, 10 Άρμεν και 11 Δροσίδης. Στον πάγκο Σαλονίδης, Στόικου Κίρτσης, Ζεμαρδάνης, Ασλανίδης, Παλικάρης και Κυριάκος Ζεδαμάνης. Αυτές είναι λοιπόν οι συνθέσεις των δύο ομάδων και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη προσπάθεια με Αυγουστάτο από την άμυνα για τους Αμπελόκηπους, το ξεκίνημα του αγώνα. Η μπάλα πάει αριστερά, Λάζαρος Ξενίδης απέναντι στην παλιά του ομάδα, τη Δόξα Πετρούσας. Πρώτη προσπάθεια, πρώτο σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Ιακωβίδη, στην πρώτη καλή στιγμή των Αμπελοκήπων στο παιχνίδι. Που μπήκαν ορεξάτη. Εδώ θα γίνει νέα επίθεση, θα κόψουν η αμυντική της Πετρούσας. Γεμίζει ο Ξενίδης προς την περιοχή. Πάει να μπει στη φάση, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Σαϊνίδης. Η μπάλα προς τα πίσω, το σουτ έξω από την εστία του Ιακωβίδη. Δεύτερη τελική για τους Αμπελόκηπους στο μάτς. Και πάμε στο 13 τώρα. Ο Άρμεν με τις εξαιρετικές του μπαλιές τροφοδοτεί μπροστά το Γεωργιάδη. Γιώργος Γεωργιάδης μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει παράλληλα, Καλέργης στην προβολή. Διώχνει ο τερματοφύλακας, 0-1 για την Πετρούσα. Ο Δροσίδης ήταν στην προβολή που έδιωξε με τα πόδια ο Λαζόγλου και στην επαναφορά ο Καλέργης τη στέλνει στα δίχτυα. 0-1 στο Κραχτίδι για την Πετρούσα. Οι Αμπελόκηποι μπήκαν καλύτερα. Είχαν δύο τελικές, αλλά στην πρώτη της επίθεση Πετρούσα, εδώ ο Άρμεν, βαθιά παλιά, Γεωργιάδης τσιμπάει την μπάλα. Προλαβαίνει τον Αυγουστάτο. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Προβολή του Δροσίδη, διώχνει ο Λαζόγλου και από κοντά στη δεύτερη επαναφορά έρχεται από κοντά ο Καλέργης να γράψει το 0-1 για την Πετρούσα. Και πάλι εδώ η επανάληψη, το διώξιμο του Λαζόγλου με το πόδι, αλλά κεντρικά η μπάλα πήγε εκεί που Καλέργης την έστειλε στα δίχτυα. 0-1 για την Πετρούσα. Από εκεί πέρα οι Αμπελόκηποι πήραν πλήρως την κατοχή του παιχνιδιού. Η Πετρούσα προσπάθησε να παίξει στην κόντρα, στην αντεπίθεση. Εδώ δείτε μια ωραία προσπάθεια με τον Τόπι. Θα γυρίσει την μπάλα από αριστερά, μια σέντρα κεφαλιά, πολύ μεγάλη φάση με τον Λόι Σαϊνίδη από κοντά. Η κεφαλιά πέρασε πάνω από τα δοκάρια, πολύ μεγάλη στιγμή για τους Αμπελόκηπους. Ένα ωραίο φάουλ από τον Αλέξη Κουπρόγλου πάνω από το τείχος. Η μπάλα έφυγε εκτός εστίας. Ένα πλάγιο από δεξιά, η μπάλα περνάει, προσπαθεί να κατεβάσει ο Σαϊνίδης ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Ο Χάμπο, ο Καραγιοζίδης ήταν ο παίκτης που έκανε το σουτ. Η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια. Επιμένουν οι Αμπελόκηποι στο πρώτο ημίχρονο, ένα ακόμη σουτ σταθερά στη γωνία του, πέφτει ο Ιακωβίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Πάντα Αμπελόκηποι στο πρώτο ημίχρονο. Η προσπάθεια από δεξιά. Η μπάλα θα φτάσει στα πόδια του Τόπι. Το οποίο ένα ακόμη εξαιρετικό παιχνίδι. Θα βγάλει μια σέντρα, καταπληκτική κεφαλιά. Η μπάλα λίγο out, καλή κεφαλιά από τον Στεριανό, τον αμυντικό χαφ. Η μπάλα έφυγε έξω από τα δοκάρια. Νέα επίθεση από αριστερά για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Προς το φινάλε του ημιχρόνου είμαστε. Μια σέντρα, Βγητίδης θα κόψει την μπάλα και αυτός παλιά έπαιξε στους Αμπελόκηπους. Κακό διώξιμο της μπάλας, σου την μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Θα φύγει out, στο κοντινό σουτ αυτό για τους Αμπελόκηπους. Ένα φάουλ για την Πετρούσα. Εδώ παραλίγο να γίνει το 0-2. Τσίμπησε την μπάλα ο Γιώργος Γεωργιάδης από τον Λαζόγλου που έκανε κακή έξοδο. Η μπάλα έφυγε όμως out. Ένα corner, Τόπι θα κάνει το σουτ. Διώχνουν μια μερική. Νέο σουτ του Τόπι. Πέφτει ο Ιακωβίδης. Θα διώξει την μπάλα. Μεγάλη στιγμή για τους Αμπελόκηπους να ισοφαρίσουν με τον Τόπι. Ο Ιακωβίδης ήταν στο σωστό σημείο και διώξε την μπάλα. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο που οι Αμπελόκηποι έπαιξαν ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην Πετρούσα να αμφισβητήσει την ανωτερότητά τους. Δείτε εδώ στην πρώτη φάση με τον Τόπι. Θα γίνει το 1-1. Βασανιστικά η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Είναι ισοφάριση στο 52. Ένα γρήγορο γκολ που έψαχναν οι Αμπελόκηποι στο δεύτερο ημίχρονο θα έρθει με σκ
σκόραρε τον Ντοπιδίρη την επανάληψη. Στεριανός. Πολύ ωραία συνεργασία με Κουπρόγλου. Η μπάλα πήγε δεξιά. Έγινε η σέντρα. Δεν έδιωξαν καλά οι Αμερικοί και ο Τόπι, πολύ ωραίο πλασέ, δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί με τίποτα. Ο Γιακοβίδης η μπάλα πήγε στο δοκάρι του και κατέληξε στα δίχτυα. Ο Πέτρο είναι ο παίχτης που έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο δεξιός μπακ, και πολύ ωραίο το πλασέ του Τόπι, η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και μέσα, βασανιστικά για την Πετρούσα. 1-1, ισοφαρίζουν οι Αμπελόκηποι στο 52. Πολύ ωραίο μάτσα. Αυγητίδης θα κάνει μια σέντρα, Γεωργιάδης γυρίζει από κοντά, τεράστια φάση για την ομάδα της Πετρούσα. Εδώ με τον Άρμεν να κάνει το 1-2, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πετρούσα με τον Άρμεν από την πάσα του Γεωργιάδη. Δοκάρι και εκτός γραμμής η μπάλα. Εδώ θα είχαμε άλλο παιχνίδι αν γινόταν το 1-2 για την Πετρούσα. Πολύ μεγάλη στιγμή. Αυγουστάτος θα γυρίσει την μπάλα για τον Πέτρο, για τον Ξενίδη, συγγνώμη. Αριστερός μπακ, Λάζαρος Ξενίδης θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Κουπρόγλου ζυγίζει το σουτ, δεν το πιάσε καλά. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λαζόγλου. Επιμένουν οι Αμπελόκηποι που πίεσαν ασφυκτικά. Βρήκε χώρους η Πετρούσα, πήγε να βγει στην κόντρα, όπως το κάνει εδώ με μια κάθετη πάσα από τον Καλέργη. Από δεξιά προσπαθεί ο Παπακοσταντίνου. Ωραία τρίπλα Παπακοσταντίνου, μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ, η μπάλα έξω. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Πετρούσα στην κόντρα να κάνει το 1-2. Πολύ καλή στιγμή κι αυτή με τον Παπακοσταντίνου, που στο πρώτο μάτς έπαιξε σέντερ φορ, τώρα έπαιξε δεξιά. Επιμένει η ομάδα των Αμπελόκηπων με Ξενίδη. Ωραία συνεργασία. Η μπάλα περνάει. Θα φτάσει στα πόδια του Σαϊνίδη. Ωραίο φαλτσαριστό πλασέ του Σαϊνίδη. Μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Out. Φτάνουμε στο 74. Πέτρο. Πέτρο από δεξιά. Κρατάει την μπάλα. Πιέζεται. Γυρίζει προς τα πίσω. Προσπαθεί ο Χατζικούρτης που βοήθησε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Γύρισε προς τα πίσω την μπάλα. Μία σέντρα από τον Καραγκιοζίδη. Κεφαλιά Τόπι. Είναι και πάλι εκεί στο 75 για να κάνει το 2-1 για τους Αμπελόκηπους. Πολύ ωραία η σέντρα από τον Καραγκιοζίδη. Γκολ για τους Αμπελόκηπους. Πανηγυρισμού στον πάγκο της ομάδας και στον προπονητή του Γιάννη Ιωαννίδη. Παίκτες. Πολύ δεμένη ομάδα για Αμπελόκηποι. Το είδαμε και πέρσι. Δείτε και πάλι την επανάληψη. Ο Χατζικούρτης που βοήθησε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Γυρίζει την μπάλα. Αυτή θα φτάσει στα πόδια του Κουπρόγλου τελικά, ο οποίος κάνει τη σέντρα και έρχεται ο Τόπι με πολύ ωραία κεφαλιά να τη στείλει στα δίχτυα. Και άλλη μία φορά η πολύ ωραία σέντρα και ο Τόπι στην καρδιά της άμυνας, πιο ψηλά από όλους, παίρνει την κεφαλιά. Ένας πληθωρικός παίχτης, σκοράρει με πλασέ, σκοράρει με κεφαλιά. 2-1 οι Αμπελόκηποι θέλουν τούμπα το μάτς στο 75. Η Πετρούσα πάντα 7ψυχη. Γεωργιάδης θα κάνει μια μπροστινή μπαλιά, ένα σουτ, η μπάλα out, καλό σουτ από τον Καλέργη. Πολύ καλό μάτσα από τον Καλέργη. Η μπάλα κάπου κόντρα έφυγε εκτός εστίας. Ένα φάουλ με τον Τζερκέζο, η μπάλα πέρασε από κοντά, Στεριανός. Πολύ μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί εδώ για την ομάδα της, των Αμπελοκύπων. Ο Στεριανός από τα 2 μέτρα δεν μπόρεσε την μπάλα να τη στείλει στα δίχτυα και να τελειώσει το παιχνίδι. Μια σέντρα για την Πετρούσα, θα κόψουν με τον Στεριανό οι Αμπελόκηποι. Προσπαθούν να βγουν στην κόντρα τώρα, υπάρχει χώρος. Κουπρόγλου θα παίξει για τον Μπάμπι Ντομίγα. Μίγας μπαίνει στην περιοχή, περνάει, ανατροπή κοντά στη φάση πέναλτι ο Πέτρος Ραβίκαλης. Πέναλτι για τους Αμπελόκηπους στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κέρδισε ο Μπάμπης ο Μίγας. Δείτε εδώ και πάλι, μπήκε μέσα στην περιοχή. Θα πέσει από το μαρκάρισμα του Μητρούση, του κεντρικού αμυντικού. Και άλλη μια φορά η επανάληψη. Εδώ Μίγας με Μητρούση. Μίγας κρατάει την μπάλα, μπαίνει μέσα στην περιοχή Μητρούσης. Ραβίκαλης Πέτρος πολύ κοντά στη φάση. Εσχάτη των ποινών. Μπάμπης Μίγας σκοράρει όπως το κάνει και στην πρεμιέρα που μπήκε αλλαγή. Μες στο Δοξάτο βοήθησε την ομάδα του. Το κάνει και τώρα. Πολύ ψύχρεμο πέναλτι στο κέντρο της εστίας. 3-1 για τους Αμπελόκηπους με σκόρερ τον Μπάμπη τον Μίγα. Και 2-2 για την ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη. Εδώ ένα γέμισμα και η λήξη του αγώνα από τον Πέτρο Ραβίκαλη. Μετά τον προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Ιωαννίδη, και αφού απολαύσαμε ορισμένα από τα ωραία γκολ των Αμπελοκήπων μέσα στη χρονιά, συνεχίζουμε το αφιέρωμα. Περνάμε σε έναν εκ των αρχηγών της ομάδας, έναν ποδοσφαιριστή που έβαλε τη δική του σφραγίδα στη φετινή πολύ καλή πορεία της ομάδας, τον Δημήτρη τον Τζερκέζο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Ξέρω ότι δεν το συνηθίζεις σε συνεντεύξεις έτσι μακράς διάρκειας και το εκτιμώ ιδιαίτερα που ήρθες εδώ να μας μιλήσεις για την φετινή πολύ καλή χρονιά των Αμπελοκήπων. Σε ευχαριστώ και εγώ, Δημήτρη, για την πρόσκληση. Μια χρονιά πετυχημένη στο 100%. Δύσκολη χρονιά, όλα. Δεν μπορείς να πεις ότι κάτι είναι εύκολο. Αλλά το κάνεις εύκολο εσύ με την δουλειά που κάνεις όλη τη χρονιά και με την προσπάθεια. Εμείς μέχρι το σημείο που τελείωσε λόγω κορονοϊού το πρωτάθλημα ήμασταν άκρως επιτυχημένοι και έτσι θα συνεχίζαμε αν δεν
δεν είχε διακοπεί το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού. Νομίζω ότι είμαστε άξιοι πρωταθλητές. Θα θέλαμε να παίξουμε και στον τελικό του κυπέλλου, αλλά υπήρχαν... Ποια θεωρείς έτσι τα πιο δύσκολα κομμάτια που ζήσατε στο φετινό πρωτάθλημα? Ήσασταν από την αρχή στην κορυφή, αισθανθήκατε πίεση σε αρκετά παιχνίδια. Πέρασε από το μυαλό σου κάποια στιγμή ότι μπορεί να μην επιτευχθεί ο στόχος, ή από την αρχή όλοι στην ομάδα ήσασταν κατασταλαγμένοι στο τι θα τα καταφέρετε μέχρι το τέλος? Νομίζω ότι δεν υπήρχε αυτό μες στο μυαλό μας. Ήμασταν βέβαιοι για αυτό που κάνουμε, και αυτό νομίζω φάνηκε και στο γήπεδο. Τώρα, όταν παίζει τόσα πολλά παιχνίδια, θα υπάρξουν και κακές μέρες, θα υπάρξουν και τα κακά αποτελέσματα. Αλλά νομίζω μέσα μας όλοι ξέραμε ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα θα τα καταφέρουμε. Με την επιστροφή σου στη Δράμα από μια πολύ καλή καριέρα και σε επαγγελματικό επίπεδο και στα Χανιά, κυρίως στον Κισαμικό που σε θυμάμαι τελευταία, εγώ έπαιξες μια χρονιά στο Καλαμπάκι, στη συνέχεια στους Αμπελόκηπους. Μπορείς να συγκρίνεις τις δύο χρονιές, τις δύο ομάδες, τις δύο πορείες, γενικά την πορεία σου στην επιστροφή του στο δραμινό ποδόσφαιρο? Νομίζω πριν ήσουν εθνικό αστέρα καλυφήτου για αρκετά χρόνια που έπαιζες στη Δράμα. Τι διαφορές εντόπισες από εκείνα τα χρόνια, πώς το άφησες δηλαδή το τοπικό και πώς το βρήκες? Κοιτάξτε, ξεκινώντας, νομίζω ότι η χρονιά στο Καλαμπάκι με τη χρονιά με τον Αμπελόκηπο δεν μπορεί να συγκριθεί, λόγω του ότι είναι άλλη κατηγορία και υπήρχαν άλλοι στόχοι. Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο ομάδες. Εννοείς ότι άλλο να πηγαίνεις για πρωταθλητισμό, άλλο να παλεύεις για την παραμονή? Σαφώς. Και υπάρχει άλλη δυσκολία στο ένα κομμάτι, άλλη δυσκολία στο άλλο κομμάτι. Από την άλλη, θυμάμαι όταν έπαιζα στο τοπικό 2002-2004 που έπαιξε στο Εθνικό Αστέρα Καλυφήτου, έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πρωταθλήματα του αλφατοπικού. Νομίζω ότι είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας καταρχήν. Υπήρχαν καλύτεροι παίκτες, πιο ταλαντούχοι παίκτες νεαροί. Και γυρνώντας την επιστροφή μου από αυτή την καριέρα που έκανα, τέλος πάντων την επαγγελματική, νομίζω ότι εντόπισα κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν. Όπως για παράδειγμα το ότι το επίπεδο, να το πω μία λέξη, έχει πέσει. Και αυτό ίσως είναι αποτέλεσμα όλης της κοινωνίας. Δηλαδή, όλες τις έτσι όπως πηγαίνει όλη η φορά, η οικονομική, όλα αυτά, τα πηγαίνει, μνημόνια και όλα αυτά είχαν επιρροή και στο ποδόσφαιρο. Το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, έτσι ακριβώς. Πάμε για τη φετινή χρονιά των Αμπελόκηπων. Ξεκινάτε το καλοκαίρι, μπαίνετε δυναμικά. Θα σου κάνω μια εύλογη ερώτηση που δηλαδή έτσι μου περνάει συνέχεια από το μυαλό. Ποια είναι η πραγματική θέση που σου αρέσει να παίζεις? Δηλαδή στη Δράμα πλέον επιστρέφοντας από Καλαμπάκι και στους Αμπελόκηπους, έχω δει να παίζεις παντού, μόνο τερματοφύλακας δεν έπαιξες. Σε έχω δει να παίζεις δεξιά, αριστερά, στόπερ, αμυντικό χαφ, εφτάρι, οχτάρι σε πολλά παιχνίδια στο Καλαμπάκι, σε θέση χαφ, σε θέση οργανωτή, δεκάρι σε πολλά μάτς. Ποιος σου άρεσε πιο πολύ? Γιατί εγώ προσωπική μου άποψη, το είπα και στο Γιάννη τον Ιωαννίδη, θεωρώ ότι η κίνηση ματ που έκανε ο Γιάννης φέτος ήταν που σε πέρασε στο χώρο της άμυνας. Οι Αμπελόκηποι που όλοι έλεγαν ότι έχουν σοβαρό αμυντικό πρόβλημα γιατί δεν έχουν ένα καθαρό στόπερ στην κατηγορία, είχαν την καλύτερη άμυνα με 10 γκολ. Παθητικό. Ούτε μισό γκολ μέσω όρο σε κάθε αγώνα. Είναι μια θέση που σου ταιριάζει, ή κατά ανάγκη πάλι επειδή η ομάδα σε χρειάστηκε εκεί, αναγκάστηκες να παίξεις εκεί? Την ήξερες αυτή τη θέση? Δεν την είχα παίξει. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν την είχα παίξει. Έπαιζα ποτέ δεν έπαιξε στόπερ. Κυρίως δεξί και αριστερό μπακ. Είχα παίξει ελάχιστα παιχνίδια και αυτό λόγω ανάγκης. Τώρα θα έλεγα ότι αυτές τις δύο τελευταίες χρονιές έπαιξα κυρίως σαν στόπερ και σαν χαφ. Δηλαδή στο Καλαμπάκι στην αρχή της περίοδου με το Φώτη του Χατζηκυριάκου έπαιζα στόπερ. Και μετά όταν, μπροστά, ναι, όταν αλλάξαμε προπονητή και ήρθε ο Σπύρος ο Φιλίππου, έπαιζα κυρίως χαφ. Νομίζω ότι και οι δύο θέσεις αυτές, δηλαδή σαν πλάγιο χαφ και σαν στόπερ, μου αρέσουν, δεν έχω πρόβλημα, αλλά γενικώς είμαι και σαν άνθρωπος τέτοιος που όταν ο προπονητής μου θα με χρειαστεί σε κάποια θέση, δεν θα φέρω αντίρρηση και θα του πω εγώ δεν θέλω ή δεν μου αρέσει να παίξω αυτή τη θέση. Θα προσπαθήσω να παίξω και να πάω όσο καλύτερα μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον Γιάννη Ιωαννίδη φέτος στο Αμπελόκηπο? Ήταν πολύ καλή. Κοιτάξτε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν μια ομάδα πηγαίνει καλά, οι τριβές που υπάρχουν και οι αψιμαχίες, θα έλεγα, μειώνονται σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε εκ του ασφαλούς. Αν κάτι δεν πήγαινε καλά, μπορεί εγώ ή ο προπονητής να έχει παράπονα από μένα, να έχει παράπονα από κάποιον άλλον και να ήταν διαφορετικές σχέσεις. Αυτό δεν το γνωρίζουμε όμως. Αυτό που γνωρίζουμε και μιλώντας πάντα με δεδομένα είναι ότι η σχέση του προπονητή με
ένα μεγάλο ποσοστό παικτών. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιο που θα είναι λίγο δυσαρεστημένο. Πόσο λίγο... μάλλον σε μια ομάδα που έχει μεγάλο ρόστερ και θέλουν όλοι να παίζουν. Είναι... Ακριβώς. Οπότε όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες, θα υπάρχουν κάποιοι που θα είναι λίγο δυσαρεστημένοι, αλλά σε εμάς νομίζω τελείωνε εκεί και δεν δημιουργήθηκε ούτε ένα περαιτέρω πρόβλημα στην ομάδα με τον προπονητή. Να κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα στο Γιάννη πριν. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που σου έχουν μείνει στο μυαλό έτσι χαραγμένα και θετικά και αρνητικά από αυτή την χρονιά? Υπάρχουν. Βέβαια, υπάρχουν. Θα μου πει θετικό σίγουρα το γκολ που έβαλε με τα κύρια. Θα διαφωνήσω. Θα ξεκινήσω κι εγώ από τα άσχημα παιχνίδια. Ναι. Θα διαφωνήσω λίγο με τον προπονητή. Α, καλό είναι αυτό. Εγώ δεν θα πω το παιχνίδι των κυριών. Εγώ θα αναφέρω το παιχνίδι της χωριστής και το παιχνίδι του Ευρωκοπίου. Α, το εκεί που με 10 είναι η ισοπαλία που κάνατε. Ναι. Στο ένα παιχνίδι θα δώσω ένα ελαφρυντικό ότι ήταν από τα πρώτα παιχνίδια της περίοδου. Πήγαμε σε μια ομάδα η οποία έπαιζε με αυτόν που θέλει να βγει πρωταθλητή, με εμάς δηλαδή. Λίγο χαλαρότητα, λίγο η ατυχία της τελευταίας στιγμής. Ήρθε το παιχνίδι 2-2, κάναμε την γκέλα, πήγαμε παρακάτω. Στο παιχνίδι του Ευρωκοπίου ήμασταν με μια λέξη απαράδεκτη, και θα πω απαράδεκτη γιατί. Γιατί ξεκινώντας το παιχνίδι, βρισκόμαστε πίσω στο σκόρ, σοφαρίζουμε. Εκεί μένει ο αντίπαλος με 10 παίκτες και κερδίζουμε πέναλτι. Χάνουμε το πέναλτι και έχουμε μια χαλαρότητα ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει εδώ. Αλλά όπως ξέρουμε στο ποδοσφαίρο, κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει, άμα δεν σφίξει ο διαιτητής στο 90 λεπτό, έτσι. Οπότε με αυτή τη χαλαρότητα βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, βάλαμε ένα γκολ, συνεχίσαμε όμως να είμαστε χαλαροί, ούτως ώστε δεχτήκαμε τον γκολ και κάναμε 2-2. Εκείνο το παιχνίδι νομίζω με πείραξε πιο πολύ απ' όλα. Από την άλλη, για να αναφέρω και το τρίτο παιχνίδι των Κυργίων, το οποίο δεν θα το βάλω όπως με τη χωριστή και με τον Ευρωκόπη, ήταν και εκείνο ένα κακό αποτέλεσμα για μας, γιατί θέλαμε την νίκη, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ήταν ένα ντέρμπι, παίζοντας σε μια έδρα που δεν είχε δεχτεί γκολ νομίζω μέχρι τότε, ναι, ναι. Και δεν είχε χάσει ούτε βαθμούς. Συν το γεγονός ότι ήταν ένας κάκιστος αγωνιστικός χώρος. Και όταν η ομάδα μας έμαθε να παίζει ποδόσφαιρο και να δουλεύει σε γήπεδο καλό, της ήρθε λίγο απότομο. Βέβαια δεν το χρησιμοποιώ σαν δικαιολογία, αλλά νομίζω έπαιξε το ρόλο του. Γι' αυτό και κάναμε ένα αποτέλεσμα κακό και ισοφαρίσαμε στο τέλος και δεν χάσαμε, έτσι. Αλλά σας λέω, άμα μου πείτε να διαλέξω δύο παιχνίδια, θα διάλεγα τη χωριστή και τον Ευρωκόπη. Και θετικά? Θετικά θα έλεγα σίγουρα το διπλό στο Βόλακα. Ένα εμφαντικό διπλό με 1-3 σε μια πολύ δύσκολη έδρα, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και το άλλο που μου μένει εμένα τουλάχιστον χαραγμένο στη μνήμη μου είναι το παιχνίδι με την Προσοτσάνη, λόγω του ότι είναι και ντέρμπι και πετυχαίνει τον κόσμο στο τελευταίο λεπτό που τελειώνει στον αντίπαλο, και είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστημένος από ό,τι καταλαβαίνω από τη συνεργασία σου με τους αμπελόκηπους και με τον προπονητή, για τη διοίκηση, θέλω να μου πεις αν όλα αυτά που συμφώνησες και γενικότερα είσαι ικανοποιημένος από τη συνεργασία και σαν ένα τεχνικό επίπεδο που είναι, και τα μελλοντικά σου σχέδια. Άκουσες πριν για τον προπονητή να λέει κάποια πράγματα για το τι μελιγενέστε στην ομάδα. Είσαι και εσύ σε περίοδο αναμονής, θα περιμένεις δηλαδή μέχρι το τέλος να δεις τι θα γίνει, όπως και ο προπονητής και κάποιοι άλλοι παίκτες? Βεβαίως είμαστε αναμονή. Κοιτάξτε, όταν ένα λέει, έχω μάθει από την εμπειρία μου ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Όταν διοικητικά μια ομάδα είναι εντάξει, θα πηγαίνει καλά και μέσα στο γήπεδο. Θα φαίνεται αυτό, εκτός βέβαια κάποιων εξαιρέσεων. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλά διοικητικά, πάλι εκτός κάποιων λίγων εξαιρέσεων, δεν θα είναι καλή ούτε αγωνιστικά. Οπότε πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε η σταθερότητα του Προέδρου και γενικώς του Συμβουλίου της ομάδας στο να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Τώρα, όπως είπατε, αναμονή θα έχουμε σίγουρα. Νομίζω παντού υπάρχει μια αναμονή και εκτός ποδοσφαίρου για το τι μελιγενέστε. Οπότε περιμένουμε και να δούμε ποια θα είναι η αυριανή μέρα. Τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος, όταν το αποφασίσει. Έχουμε σίγουρα ένα περιθώριο μπροστά μας, είναι πολύ νωρίς. Περιμένουμε και βλέπουμε. Έχεις και την εμπειρία της ΓΑΜΑ Εθνικής από Καλαμπάκι. Η εμπειρία σου αυτή δείχνει ότι οι αμπελόκηποι με αυτό το ρόστερ που έχουν χτίσει, θα συμφωνήσει με τον προπονητή ότι με λίγες προσθήκες μπορούν να ανταποκριθούν στην νέα ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, αν τελικά πάρει την απόφαση ο πρόεδρος να συνεχίσετε? Ναι, νομίζω ότι, επειδή μιλάμε πάλι με δεδομένα, θα πω, αν βρισκόμασταν σε μια ΓΑΜΑ Εθνική προηγούμενων ετών, θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο αυτό να συμβεί. Τώρα, όταν κρατάς ένα σταθερό κορμό και κάνεις κάποιες προσθήκες ελάχιστες και καλές, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να σταθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι.
Να σου κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα για να σε αποδεσμεύσω. Πώς έζησες όλη αυτή την εμπειρία με τον κορονοϊό? Ποδοσφαιριστής είσαι, έμαθες να γυμνάζεσαι, να πηγαίνεις κάθε μέρα στο γήπεδο, να παίζεις αγώνες. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή που βιώσαμε στους 2,5 μήνες? Βέβαια, πρωτόγνωρη ήταν. Πρωτόγνωρη για όλο τον κόσμο. Για μας τους αθλητές ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσες να το καταλάβεις στην αρχή. Δεν μπορούσες να σκεφτείς πώς ήρθαν μια μέρα και σου είπανε τέλος οι προπονήσεις. Δυσάρεστο γεγονός. Ελπίζουμε να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ξεκινήσουμε με το καλό, γιατί υπάρχουν νομίζω αναπάντητα ερωτήματα ακόμα για το τι θα γίνει και πότε θα γίνει. Γιατί ζούμε και σε μια Ελλάδα δυστυχώς. Δεν ζούμε ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία για να ξέρουμε ότι κάποια στάνταρ πράγματα. Οπότε ελπίζω να λυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψουμε στο ρυθμό μας, σε αυτό που έχουμε μάθει και σε αυτό που είναι η ζωή μας ουσιαστικά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, τελειώνοντας, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι. Θα ήθελα να πω να ευχαριστήσω, τους συμπαίκτες μου για τη συνεργασία που είχαμε. Το τεχνικό team δεύτερον και τρίτον. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το συμβούλιο που ήταν εκεί για μας όλη τη χρονιά και μας βοήθησε, και είναι κάτι το οποίο στο ποδόσφαιρο σπανίζει. Τέτοιοι άνθρωποι που θέλουν να προχωρήσουν στο ποδόσφαιρο, είναι κρίμα, γιατί έχει συμβεί και στο παρελθόν και το έχω νιώσει και σε άλλες ομάδες, είναι κρίμα να τους διώχνει το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γεια σας από το γήπεδο της Νέας Αμισού. Ένα κρύο Σάββατο σήμερα, αλλά ελπίζουμε οι δύο ομάδες να μας ζεστάνουν με καλό ποδόσφαιρο, γιατί είναι δύο από τις καλές ομάδες της Α κατηγορίας. Δέκατη αγωνιστική ΠΑΟΠ Νέας Αμισού εναντίον Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων, της μοναδικής αίτητης ομάδας μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Για τους γηπεδούχους, τέσσερις βασικές απουσίες σήμερα. Ζορμπίδης, Παυλίδης, Ευαγγελίδης και Ρούντι εκτός αποστολής. Για τους αμπελόκηπους, λείπει ο Χατζικούρτης. Πάμε να δούμε τι επέλεξαν οι δύο προπονητές. Για την γηπεδούχο Νέα Αμισού, Γιώργος Πολυχρονίδης παρατάσσει. Ένα Λαμπρινουδάκι, δύο Μπόζιο, τρία Καρακασίδη, τέσσερα Φερσιζίδη, πέντε Τσενεκίδη, έξι Βυζίνο, Κώστα Βυζίνο, 7 Ζαγιάκου, 8 Ζάχαρη, 9 Αλαγκιοζίδη, 10 Μουχτάρη και 11 Πολυχρονίδη. Στον πάγκο Θεοδωρίδης, Βυζίνος, Βασίλης, Λάσκαρης, Πάπος, δεύτερος τερματοφύλακας, ο Μπαντής, ο Κονσούλια και ο Μασκαλίδης. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Ιωαννίδης παρατάσσει, ένα Λαζόγλου, δύο Ξενίδη, τρία Κισίδη Κώστα, τέσσερα Τσερκέζο, πέντε Τόπι, έξι Κισίδη Σάκη, 7 Περσίδη, 8 Στεριανό, 9 Σαϊνίδη, 10 Κουπρόγλου και 11 Χατζηδημητρίου. Στον πάγκο Πέτρο Καραγκιοζίδης, Γαλάζιος Γιαμαντής, Κούσμουτζουκ δεύτερος τερματοφύλακας, Ουζούνης, Μίγας και Κασαπίδης. Διαιτητής της αναμέτρησης ο Νίκος Παρασκευούδης, με πρώτο βοηθό τον Πέτρο Ραδίκαλη και δεύτερο βοηθό τον Γιώργο Μαρμαρίδη. Ωραία μπροστινή παλιά, Κισίδης ελέγχει. Θα κάνει μια σέντρα για προς τον Κουπρόγλου, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Σαϊνίδης πάει να μπει στη φάση. Διώγνει ο τερματοφύλακας Χατζηδημητρίου. Ελέγχει την μπάλα, προσπαθεί να στο πάρει. Θα απομακρύνουν τώρα οι αμυντικοί. Πολύ καλή στιγμή. Καλή και η έξοδος του Λαμπρινουδάκη, που έδιωξε με το ένα χέρι. Η πρώτη καλή φάση στο μάτς ανήκει στη Νέα Μισό. Με αυτή την προσπάθεια του Χατζηδημητρίου στο 12. Τάει προς τα πίσω στον Πολυχρονίδη, δεξιά πλευρά. Δεν διώχνεται καλά η μπάλα. Τόπι εκτός περιοχής. Κάνει μια κάθετη. Φερσιζίδης βάζει το πόδι του και ο Λαμπρινουδάκης μπλοκάρει την μπάλα. Περικλής Φερσιζίδης. Μπήκε πρώτος την μπάλα, έκοψε και η μπάλα στην αγκαλιά του Λαμπρινουδάκη. Περσίδης έχει χώρο με το εξωτερικό φάλτσο. Εξαιρετικά για το Διαμαντή. Διαμαντής από αριστερά έχει χώρο. Απλώνει παιχνίδι, απλώνει μπάλα, την προλαβαίνει. Βγάζει και μια παράλληλη σέντρα. Κουπρόγλου μες στην περιοχή το σουτ για να μπλοκάρει ο Λαμπρινουδάκης. Μια καλή στιγμή εδώ από την κίνηση Περσίδη, Διαμαντή, Γαλάζιου. Η παράλληλη σέντρα, το σουτ του Κουπρόγλου θα μπλοκάρει ο Λαμπρινουδάκης. Δεν ήταν καλό το τελείωμα του Κουπρόγλου στο 29. Μπαλά προς τα πίσω Περσίδης και πάλι είναι εκεί για να κόψει και να παίξει πολύ ωραία για τον Κουπρόγλου. Από δεξιά Κουπρόγλου έχει χώρο. Συγκλίνει, κάνει μια παράλληλη σέντρα μέσα στην περιοχή. Μπάλα Λαμπρινουδάκης με τα πόδια θα διώξει την μπάλα αυτή την παράλληλη πολύ επικίνδυνη σέντρα του Κουπρόγλου. Με τα πόδια ο Λαμπρινουδάκης πρόλαβε και διώξε την μπάλα. Επιμένουν οι αμπελόκηποι. Βυζίνος. Πολύ καλή στιγμή στο 32. Στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να περάσει, δέχεται ένα μαρκάρισμα, παίζεται ο κύριος Παρασκευούδης και ο Περσίδης κερδίζει πάλι την μπάλα και παίζει δεξιά στο Κουπρόγλου που έχει χώρο. Κουπρόγλου μπαίνει από δεξιά, θα βγάλει τη σέντρα, περνάει μπάλα από όλους και από τον Τζενεκίδη και φτάνει στην αγκαλιά του Λαμπρινουδάκη σε αυτή την κίνηση του Κουπρόγλου και την παράλληλη σέντρα στο 39. Βυζινός. Κάνει ωραία προσπίση, κρατάει την μπάλα, κάνει μια κάθετη. Κόβεται την μπάλα από τον Κισίδη, αλλά ευνηδιάζεται ο Αλαγκιοζίδης και με το κεφάλι τη στέλνει στην αγκαλιά του Λαζόγλου. Εδώ μπορούσε ο Αλαγκιοζίδης, αν κατέβαζε την μπάλα, να γίνει απειλητικός στο 43. Μόλις τώρα σφυρίζει ο κύριος Παρασκευούδης στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
Μουχτάρης λοιπόν έτοιμος από πλάγια δεξιά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μουχτάρης, καλή εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας. Τεριανός απομακρύνει. Πάει να μπει στη φάση ο Τσερχέζος. Θα διώξει ένα μακρινό σουτ από τον Ζάχαρη. Καλό σουτ από τον Ζάχαρη, συρτό. Αλλά ο Λαζόγλου έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Στην πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου, αυτό το σουτ του Ζάχαρη. Τη δημιουργικά η ομάδα εστερεί σήμερα. Τσερχέζος αυτό κάνει. Ανεβαίνει πολύ πύρος, πολύ ωραία προσπάθεια. Εξαιρετικά στον Διαμαντή. Διαμαντή στη σέντρα. Κεφαλιά, να το γκολ. Να το γκολ με τον Τόπι. Κεφαλιά του Τόπι, μπάλα στα δίχτυα. Αυτό που έλεγα. Ένα ανέβασμα του Δημήτρη Τσερχέζου. Ένα ωραίο παίξιμο από δεξιά στον Διαμαντή Παυλίδη. Μια εξαιρετική σέντρα στο κέντρο της άμυνας. Και ο Τόπι που έχει γεμίσει την περιοχή, που έχει αλλάξει θέση, παίρνει την κεφαλιά από κοντά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 58, νέα μισό αμπελόκηπη 0-1 με σκόρερ αυτόν τον χαρισματικό παίχτη τον Τόπι, το γκολ για την ομάδα των Αμπελοκύπων, το 0-1 με την κεφαλιά του Τόπι μέσα από την περιοχή στο 58. Τόπι με μία παίζει μπροστά για τον Περσίδη. Περσίδης κρατάει την μπάλα, βγάζει μία σέντρα, πέρασε μπάλα από όλους, φτάνει στο Λόι Σαϊνίδη από δεξιά. Σαϊνίδης έχει χώρο, γυρίζει. Κουπρόγλου στο πάρι, προσπαθεί να περάσει. Φριτζίδης κόβει από κοντά το σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή πάλι με τον Τόπι, ο οποίος μπήκε στη φάση από αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε από αριστερά με τη σέντρα του Γιάννη Περσίδη. Ο Τόπι από πολύ καλό σημείο έκανε το σουτ πάνω από τα δοκάρια στο 61. Στεριανός το πάρει με το στήθος, παίζει με μία στον Ξενίδη. Και αυτός πάλι με μία στον Τόπι. Πολύ ωραία ανάπτυξη εδώ τώρα. Κουπρόγλου προσποίηση, Σαϊνίδης, Κουπρόγλου. Μπαίνει στην περιοχή 0-2. Καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ για τους αμπελόγυμους. Εξαιρετική συνεργασία. Κρύφτηκε η μπάλα στην κυριολεξία από αυτή τη συνεργασία που ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά. Άλλαξαν 4-5 πόδια με μία. Ο Κουπρόγλου έκανε πολύ ωραία προσποίηση. Μπήκε στην περιοχή. Πλάσαρε ιδανικά. Αλέξης Κουπρόγλου 0-2 για τους αμπελόγυμους. Με πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο μέχρι τώρα στο 63 το 0-2 από τον Κουπρόγλου. Ωραία προσπάθεια Μίγας. Μίγας εκτός περιοχής κρατάει την μπάλα. Μίγας παράλληλη σέντρα. Τόπι γυρίζει προς τα πίσω. Περσίδη σε καλή θέση. Λαμπρινουδάκης καταπληκτική επέμβαση στο σουτ του Περσίδη. Πολύ ωραίο το γύρισμα από τον Μίγα. Τόπι Μίγα. Εξαιρετική συνεργασία. Ο Μίγας. Ο Τόπι τη γύρισε πίσω. Ξέροντας ότι είναι εκεί ο Περσίδης έκανε το σουτ στο 69 κόρνερ μετά την επέμβαση του Λαμπρινουδάκη. Που έμεινε πίσω, Τόπι κατέβασε, πέρασε πολύ ωραία. Τόπι επιμένει, περνάει από δεξιά. Γυρίζει στο Μίγα. Μίγα στο σούτι, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Νέα, πολύ καλή συνεργασία. Πολύ ωραία αλλαγή κατεύθυνση παιχνιδιού. Τόπι μπήκε, γύρισε. Ο Μίγα έκανε το σούτι, μπάλα out. Και στο κέντρο τώρα στον Κισίδη. Κισίδη για το Μίγα δεν τα καλή πάσα τώρα. Και ο Κονσούλια έχει ευκαιρία να βγει απειλητικά. Κονσούλια άνοιξε πολύ το κοντρόλ. Κακή επιλογή εδώ τώρα. Κονσούλια άνοιξε πολύ το κοντρόλ. Με αποτέλεσμα να βγει ο Λαζόγλου και να μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ μπορούσε η νέα μισός από το πουθενά να ξαναμπεί στο μάτς με τον Κονσούλια. Τόπι ελέγχει και πάλι για τον Μίγα. Μίγας ωραία προσπίση, κρατάει. Μίγας θα κάνει την πάσα, το σουτ, την μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Ουζούνη. Ο Μίγας του βγάλε την πάσα του Ουζούνη. Τέτα τέτο Ουζούνης έκανε το σουτ. Η μπάλα έξω, συρτό σουτ. Έξω από τα δοκάρια του Λαμπρινουδάκη. Νέα καλή στιγμή στο 79. Ωραία με μία. Καραγκιοζίδης και πάλι στον Τόπι. Σέντρα, Μίγας στο πάρι, Μίγας μέσα στην περιοχή, Μίγας η πάσα από κοντά και να το 0-3. Να το 0-3 από τον Ουζούνη, εδώ τελειώνουν όλα. Από αυτή τη σέντρα μέσα στην περιοχή ο Μίγας πήγε να σουτάρει, έγινε η κόντρα, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Ουζούνη αφού δεν τα κατάφερε πριν ο Ουζούνης, τα καταφέρνει τώρα με ωραίο τρόπο στο 81, διαμορφώνει το νέα μισό αμπελόκηπη 0-3 με σκόρερ τον Ουζούνη. Περσίδης. Εξαιρετική πάσα του Περσίδη για τον Ουζούνη. Ουζούνης έχει χώρο από αριστερά. Πολύ ωραία προσποίηση. Μπαίνει στην περιοχή. Ουζούνης δεν γυρίζει προς τα έξω. Μπαίνει στην περιοχή. Προσποίηση το σουτ στα σώματα. Χάνει την ευκαιρία ο Ουζούνης. Έπρεπε να γυρίζει την μπάλα εδώ ο Ουζούνης. Αλλά προσπάθησε μόνος του να τελειώσει τη φάση. Πολύ καλή στιγμή στο 83. Δεν είχε να περάσει άλλον. Μπήκε μόνος του στην περιοχή. Τον ευνόησαν οι κόντρες στο τελείωμα. Αλλά δεν γύρισε την μπάλα. Δεν την έκοψε. Με αποτέλεσμα να χαθεί ευκαιρία. Κάνει μια κεφαλιά μπροστά. Ωραία θα περάσει. Ο Διαμαντής θα βγάλει και τη σέντρα. Μίγας η κεφαλιά. Λαμπρινουδάκης πέφτει στη γωνία και διώχνει την μπάλα. Νέα πολύ καλή στιγμή για τους αμπελόκηπους που σήμερα πραγματικά δείχνουν ότι δίκαια συγκαταλέγοντος ένα τα μεγάλα, το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Κάθε τι πάσα δυνατή. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο και τώρα σφυρίζει τρεις φορές ο Νίκος Παρασκευούδης. Τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη νίκη με πολύ καλή εμφάνιση για τους αμπελόκηπους. 9,5 0-3.
Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γεια σας από το Ιόλου στο γήπεδο Κραχτίδη. Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ δύο ομάδων που και θέλουν και μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή σήμερα θα διεξαχθεί σε λίγα λεπτά εδώ στο γήπεδο Κραχτίδη. Οι πρωτοπόροι αμπελόκηποι, με μόλις απόσταση 2 βαθμών από τη δεύτερη προσοτσάνη, αντιμετωπίζουν ως πρόκληση τη φετινή χρονιά με τις πολλές μεταγραφές και με τις φιλοδοξίες που υπάρχουν για να κατακτήσουν τον τίτλο. Από την άλλη μεριά, το μέταλλο μεγάλης ομάδας, εμπειρία, κάθε χρόνο πρωταγωνιστή και φέτος υψηλή στόχη για την ομάδα της Προσοτσάνης. Πάμε να δούμε τις επιλογές των δύο προπονητών για το αρχικό σχήμα. Και πρώτα για τους γηπεδούχους αμπελόκηπους του Γιάννη Ιωαννίδη. Παρατάσει 1 Λαζόγλου, 2 Ξενίδη, 3 Χατζικούρτη, 4 Τόπι, 5 Τσερκέζο, 6 Κισίδη Σάκη, 7 Ουζούνι, 8 Στεριανό, 9 Περσίδη, 10 Κουπρόγλου και 11 Διαμαντή Γαλάζιο. Στον πάγκο Σαϊνίδη, Κασαπίδη, Κισίδη Κώστα, Κούσμουτζουκ δεύτερο τερματοφύλακα, Τόντρι, Μίγα και Καραγκιοζίδη. Μια ανταγωνιστικότατη εντεκάδα και ένα πολύ, πολύ βαθύ ρόστερ στον πάγκο με καταξιωμένους ποδοσφαιριστές για την ομάδα των αμπελοκήπων. Καλές επιλογές και από το Φώτη Χατζικυριάκου με την ενισχυμένη φέτος Προσοτσάνη. Πάμε να δούμε το αρχικό σχήμα. 1 Βραμ, 2 Φάνης Παπαμιχαήλ, 3 Δημήτρης Καλαϊτζής, 4 Πατένταλης, 5 Αστερίου, 6 Γεωργιάδης, 7 Λευτέρης Περσιαλής, 8 Ρούσος, 9 Κοκλίδης, 10 Μωυσιάδης και 11 Γουνατίδης. Στον πάγκο για την Προσοτσάνη Αντωνιάδης 12, Κέντογλου, Καρακάσης, ο Νεαρός Πετρόπουλος, Λαζαρίδης, Τσακμακίδης Άρης γιατί ο Κώστας Τσακμακίδης είναι τιμωρημένος και Φερφέρης. Διαιτητής αυτού του σπουδαίου παιχνιδιού δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένας καταξιωμένος, αξιολογημένος διαιτητής μεγαλύτερης κατηγορίας, Κώστας Πουλικίδης, διαιτητής του αγώνα, με πρώτο βοηθό τον Παναγιώτη Κουβαλάκη και δεύτερο βοηθό τον Γιώργο Χατζινάκο. Από τον πολύ καλό Κισίδη που βγήκε, έκοψε την Παλακουπρόγλου και πάλι Κισίδη. Κισίδη πάει να παίξει με μία και τον Τόπι. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Αβραμ πάλι και μπλοκάρει την μπάλα. Παρόμοια φάση με την προηγούμενη. Κάθερη του Κισίδη. Πολύ γρήγορα ο Αβραμ βγήκε και μπλοκάρει την μπάλα. Έκανε και το Ρούσο. Ρούσο στο χώρο του κέντρου. Πάει να κάνει μία κάθετη πάσα για τον Γουνατίδη. Κατεβάζει ωραία Γουνατίδη. Νέα κάθετη πάσα για τον Κοκλίδη. Κοκλίδη πάει να μπει στην περιοχή. Κοκλίδη πλαγιάζει παράλληλη σέντρα Τσερκέζο. Τελευταία στιγμή πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Καλή προσπάθεια εδώ από δεξιά για την Προσοτσάνη με τη συνεργασία Γουνατίδη και Κοκλίδη. Έγινε η σέντρα. Ο Τσερκέζο στο κατάλληλο σημείο έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Και τώρα ο Ρούσος προσπάθησε να παίξει με τον Μωυσίδη, δεν τα κατάφερε. Για να δούμε τον Τόπι τώρα. Τόπι πάει να κάνει μια κάθετη. Καλαϊτζής είναι εκεί για να κόψει. Καλαϊτζής, πολύ ωραία παλιά για τον Γουνατίδη στον κενόχωρο. Γουνατίδης δεν μπορεί μπροστά στον Τζερκέζο, ανοίγει το κοντρόλ. Η μπάλα φτάνει κατευθείαν στην αγκαλιά του Λαζόγλου. Το πλάγιο εκτελέστηκε, ένα γέμισμα από τον Ξενίδη μες στην περιοχή. Εύκολα ο Καλαϊτζής θα κόψει. Έξω από την περιοχή ένα σούτ από τον Κισίδη. Μπάλα πάνω από τα δοκάρια τουλάχιστον. Είδαμε ένα σούτ μετά από πολύ πολύ ώρα από το Σάκη Κισίδη. Έξω από την περιοχή, μπάλα out στο 38. Ο Κισίδης αλλά φτάνει στα πόδια του Γεωργιάδη που έκανε ένα έξυπνο σούτ. Ο Γεωργιάδης, η μπάλα πέρασε out. Δεν ήταν άσχημο αυτό το σούτ από τον Γεωργιάδη. Κισίδης θα κόψει. Μακρινός του Γεωργιάδη. Πολύ καλό Λαζόγλου. Πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή είναι η καλύτερη φάση του μάτς μέχρι τώρα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, εδώ στο γήπεδο Κραχτίδη. Γουνατίδης βγάζει μια παράλληλη σέντρα. Χατζικούρτης θα κόψει. Κοκλίδης έξω από την περιοχή. Το σούτ, την μπάλα πάνω στο Χατζικούρτη. Διαμαρτύρονται για χέρι της Προσοτσάνης. Η μπάλα πάει πλάγια. Νέα σέντρα και βάζει το πόδι του Τσερκέζος για να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Διαμαρτυρίες τώρα της Προσοτσάνης ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Χατζικούρτη. Έδειξε παίζεται ο διαιτητής. Στο 50 αυτή η φάση. Η πρώτη ουσιαστικά αμφισβητούμενη. Πλάγιο εκτελέστηκε. Νέο γέμισμα. Ο Ζούνης πάει να μπει στην περιοχή. Πέφτει από το μαρκάρισμα του Πατένταλη. Παίζεται, λέει ο Πουλικίδης. Κοντά στη φάση. Αφήνει να εξελιχθεί το παιχνίδι. Στο 55 αυτή η φάση. Η πτώση του Ζούνη από το μαρκάρισμα του Πατένταλη. Κέντογλου και Λαζαρίδης, οι παίχτες που μπήκαν στο ματς. Για να δούμε τον Γουνατίδη. Από δεξιά κάνει μια παράλληλη σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Κέντογλου. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Μάλιστα. Πολύ καλή ευκαιρία για την Προσοτσάνη. Ωραίο το γύρισμα του Γουνατίδη μέσα στην περιοχή. Κέντογλου σε πολύ καλή θέση. Σουτάρει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πάνω από τα δοκάρια. Πολύ καλή στιγμή για την Προσοτσάνη. Στο 62 για να ανοίξει το σκορ με τον Κέντογλου. Κοκλίδης έχει χώρο να μπει από αριστερά. Γουνατίδης έχει κάνει την κίνηση. Κοκλίδης η σέντρα. Περνάει μπάλα Γουνατίδης από κοντά. Θα διώξει ο Λαζόγλου με το αριστερό πόδι. Πολύ μεγάλη φάση για την Προσοτσάνη. Καταπληκτική ευκαιρία. Κλωτσάει στον μπάγκο ό,τι βρίσκει. Ο Φώτης Χατζηκυριάκου. Πολύ μεγάλη φάση για την Προσοτσάνη να ανοίξει το σκορ. Καταπληκτική αντεπίθεση με Κέντογλου. Κοκλίδη τελικό αποδέκτη. Θεόφιλο Γουνατίδη. Δεν πλάσαρε σωστά ο Γουνατίδης.
Παπαμιχαήλ μπροστά του, Καραγκιοζίδης ελέγχει, θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Μίγας, η κεφαλιά στην αγκαλιά του Αβραάμ, καλή σέντρα του Καραγκιοζίδη, καλή κεφαλιά του Μίγα, ήταν στο κέντρο της εστίας, εκεί που περίμενε τη φάση. Κρατάει την μπάλα, κάθεται για τον Μίγα. Μίγας γύρισε το σώμα του. Κόψιμο της μπάλας. Τόπι παίρνει μια κόντρα. Τόπι πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Τόπι πιέζει ο Πατένταλης. Πέφτει. Κίτρινη κάρτα στον Τόπι για θέατρο. Μάλιστα. Από το μαρκάρισμα του Πατένταλη, ο Τόπι δεν διαμαρτύρεται. Για να δούμε. Ξενίδης αυτό κάνει. Γεμίζει προς τα μέσα. Αστερίου η κεφαλιά. Τόπι κεφαλιά. Γκολ 1-0. 1-0 με Λόι Σαϊνίδη. Γκολ η απελόκηπη στο 95 με Λόι Σαϊνίδη. Απίστευτο. Στην τελευταία φάση του μάτς. Στην τελευταία φάση του μάτς. Το 95 συν παρακαλώ. Γύρισμα προς τα πίσω. Κόλλησε η άμυνα. Έρχεται από πίσω ο Λόι Σαϊνίδης. Κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η απελόκηπη με σκόρερ το Λόι Σαϊνίδη. Λέγαμε και πριν ότι μπήκε αργά στο μάτς. Αλλά μάλλον κάτι ήξερε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Γέμισε την περιοχή. Πήρε την κεφαλιά στο σημείο που έπρεπε από το δυνατό αράου του Ξενίδη, 95 συν 96 δηλαδή από καλύτερα, κεφαλιά, όλοι στον πάγκο των αμπελοκύπων πανηγυρίζουν το πολύ σπουδαίο και σφυρίζει κατευθείαν λήξη ο Πουλικίδης. Κατευθείαν λήξη ήταν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα μεγάλο ντέρμπι με μεγάλες συγκινήσεις για τους φιλάβλους στο φινάλε του μάτς. Αμπελόκηποι προς το Τσάνι, 1-0 με σκόρερ το Σαϊνίδη στο 96. Μιλήσαμε με τον προπονητή, μιλήσαμε με έναν εκ των αρχηγών της ομάδας. Πολύ ωραία πράγματα μας είπαν και ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και ο Δημήτρης ο Τσερκέζος. Πάμε να ακούσουμε και το διοικητικό κομμάτι της ομάδας, έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Προέδρου, τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας, κοντά σε όλη την ομάδα, δίπλα στον πάγκο, στον προπονητή της ομάδας, τον Ανέστη τον Ζαμανόπουλο και πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας. Ανέστη, ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενείς καταρχήν εδώ στον πολύ ωραίο χώρο σας, στο Black Sugar. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και να σου ευχηθούμε και καλές δουλειές τώρα που ξανανοίγεται, γιατί ξεχάσαμε και το μαγαζί κλειστό τόσο καιρό. Να κοιτάξουμε και τα επαγγελματικά μας, γιατί έχουν μείνει πολύ πίσω. Πώς βίωσες όλο αυτό το διάστημα, εσύ κάνω την ίδια ερώτηση, κοινή ερώτηση, κοινότητα να την κάνουμε σε όλους. Ναι, ήταν δύσκολο νομίζω για όλο τον κόσμο, Δημήτρη, γιατί σταματήσαν οι δουλειές μας ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Ξέρεις, τα μαγαζιά είναι και τα έξοδα τρέχανε, υπήρχε μια βεβαιότητα, δεν ξέραμε τι θα κάνουν. Στις αρχές δεν υπήρχαν οι κυβερνητικές αποφάσεις ώστε να ξέρουμε κι εμείς πού θα κινηθούμε και πώς θα πάει. Ήταν γενικά μια δύσκολη κατάσταση. Υπήρχε και το πρόβλημα της υγείας πάνω απ' όλα. Τέλος πάντων, τουλάχιστον το πετύχαμε, το πρώτο κομμάτι της υγείας το πετύχαμε. Το κράτος πιστεύω στάθηκε καλά. Και τώρα ξεκινάμε από τη Δευτέρα και εμείς στις 25 κανονικά να δούμε τι κανονικότητα θα υπάρχει. Ένα κομμάτι δύσκολο το οποίο πώς θα το διαχειριστείτε. Να έρθουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Αμπελόκηπη, μια ομάδα που σημάδεψε την καριέρα σου και ποδοσφαιρικά, ναι, που έχεις προσφέρει, ναι, εκεί πέρα από πολλές ακόμη ομάδες, αλλά και διοικητικά. Κάνε μου μια σύγκριση αυτού του κομματιού ποδοσφαιρικού και διοικητικού, θέμα ευθυνών, διαχείρισης. Το καμία πιο δύσκολο σχέση. Κομμάτι ποιο είναι, καμία σχέση τώρα μετά. Καμία σχέση. Στους Αμπελόκηπους είχα πάει 18 χρονών μετά από τα Νεόκτης, θα θυμάμαι. Είχε έρθει ο Μούλης, ο Γρηγοριάδης τότε στα Νεόκτης και με πήρε στο Α τοπικό, τέλος πάντων. Τα Νεόκτης ήταν το Γ τοπικό. Καμία σχέση. Οι ευθύνες τότε ήταν ένας 18χρονος ποδοσφαιριστής. Η ευθύνη μου ήταν μόνο να παίξω μπάλα και να δείξω τι αξίζω. Τώρα ήταν το κομμάτι δύσκολο γιατί είχα να διαχειριστώ πολλά θέματα. Στην ουσία ήμουν ως ειδικός κρίκος διοίκηση με ποδοσφαιριστές. Είχα να λύσω πολλά προβλήματα όσον αφορά το κομμάτι το οργανωτικό. Διάφορα... Η ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό είναι πολύ πιο ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω. Κομμάτια τα οποία και εγώ πολλές φορές μου ερχόταν πρώτη φορά να τα αντιμετωπίσω. Τέλος πάντων, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Ο πρόεδρος μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα, με βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι τουλάχιστον να μην λείψει τίποτα από την ομάδα, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, ξέρεις. Εγώ, όση καλή διάθεση και να είχα, αν ο πρόεδρος έλεγε μέχρι εδώ είμαστε, και εγώ δεν θα μπορούσα να βοηθήσω παραπάνω. Έπρεπε να το διαχειριστείς με κάποιο τρόπο. Διαφορετικά, εννοείται. Πήγαν ευτυχώς όλα καλά, τουλάχιστον και στο οργανωτικό κομμάτι. Ό,τι πρόβλημα δημιουργήθηκε το λύσαμε κατευθείαν. Δόξα τω Θεώ, η χρονιά φέτος ήταν άκρως επιτυχημένη.
πάμε σε μια συνάντηση το καλοκαίρι που κάνετε, βάζετε στόχο τον πρωταθλητισμό. Θα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Δημήτρη τον Τζερχέζο πριν, πέρασε από το μυαλό σου κάποια στιγμή ότι μπορεί να αποτύχει αυτό το εγχείρημα? Όχι. Όχι, ήσασταν από την αρχή δηλαδή. Η αλήθεια ήταν με τον προπονητή που είχαμε, που ξέραμε 2,5 χρόνια, με τον πρόεδρο που ξέραμε τι άνθρωπος ήταν και τι φιλοδοξίες είχε και τι σκοπό είχε αυτή την ομάδα, με τις μεταγραφές που γίνανε, με το υλικό που υπήρχε, σύν ότι πλαισιώθηκε και η ομάδα με τους δύο ακόμα βοηθούς προπονητές. Γενικά υπήρχε τέτοια οργάνωση φέτος που δεν σου άφηνε περιθώριο να πιστέψει ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Δηλαδή φαινόταν από την αρχή ότι θα πάει πολύ καλά φετινή χρονιά. Και όντως πήγε. Και σαν παλιός ποδοσφαιριστής που είσαι, έχεις και κριτήριο ποδοσφαιρικό να κρίνεις? Θεωρείς ότι υπήρχε διαφορά αγωνιστικού επίπεδου αμπελοκήπων σε σχέση με άλλων ομάδων? Και ποιους θεωρείς έτσι τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους που διαχειριστήκατε φέτος στο πρωτάθλημα? Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε, Δημήτρη, και αυτό όσο και να είναι δική μου γνώμη, είναι και γνώμη και απόδειξη η βαθμολογία, η απόδειξη τα στατιστικά τα οποία γράφουν και έχουν γράψει και η ιστορία τι έχει γίνει. Υπήρχαν όμως ομάδες δυνατές φέτος που, να σου πω την αλήθεια, όχι ότι μας προβλημάτισαν, απλά μας βάλανε στο μυαλό ότι πρέπει να δώσουμε, ότι δεν θα είναι, παιδιά δεν θα βγείτε μόνοι σας. Ναι. Θα ζοριστείτε λίγο να βγείτε. Υπήρχαν τα κύρια που έκαναν μια καλή πορεία φέτος με τον Λάζαρο σαν προπονητή πρώτη φορά. Η Προσοτσάνη, σημαντική ομάδα για την πόλη μας. Ο Βόλακας, δυνατή ομάδα, όπως φάνηκε κιόλας. Απλά να σου πω την αλήθεια, στο λέω και δεν ελπίζω να μην φανώ υπερόπτης. Απλά ήμασταν σίγουροι για μας. Δηλαδή ξεκινούσε όλο το κομμάτι από εκεί. Ήμασταν σίγουροι για μας, είχαμε τη σιγουριά ότι θα τα καταφέρουμε και ό,τι πρόβλημα δημιουργεί θα το ξεπεράσουμε. Έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε. Ανέστη, ήταν γενικά μια δύσκολη χρονιά, όπως είπαμε. Έχει μείνει ένα κομμάτι 6 αγωνιστικών με ένα πολύ δύσκολο 15ήμερο. Αυτό που αναφέραμε, 3 παιχνίδια φωτιά. Θεωρείς ότι δεν θα άλλαζε κάτι στον προσανατολισμό της ομάδας? Δηλαδή, θα μπορούσατε ακόμη, αυτό που άκουσα και πριν, να πάρετε και το κύπελο, να έχετε και μεγαλύτερη άπλα βαθμολογική από το δεύτερο? Κοίταξε, το τελευταίο διάστημα πριν σταματήσει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι ένα 15ήμερο που μπορεί να τα πάρει όλα, μπορεί να τα χάσει και όλα. Εννοείται, έχει συμβεί στον παρελθόν. Σε πολλές ομάδες. Θα σου πω κάτι, η ομάδα αφού είχε πάρει μία ρότα και πήγαινε τρένο, να σου το πω, προετοιμαζότανε αποκλειστικά για αυτό το 15ήμερο. Είχαμε σκοπό το Βόλακα, την Προσοτσάνη για αρχή, το Βόλακα και τον Παδραμαϊκό. Δεν ξέρω τι τύχη, δεν ξέρω τι θα γινόταν, το μέλλον δεν το ξέρω. Πάντως τα δείγματα ήταν καλά, γιατί είχατε φορμαριστεί σε αυτό το διάστημα. Ήμασταν σε καλή κατάσταση η ομάδα, φορμαρισμένη. Δουλεύαμε, σου λέω, για αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, γιατί πιστεύαμε ότι αν δεν χάσουμε στο Βόλακα, αν δεν χάσουμε στην Προσοτσάνη, τελείωσε το πρωτάθλημα. Στην ουσία θα τελείωνε, μπορεί να είχε τελειώσει κιόλας με 8 βαθμούς διαφορά. Απλά θα ήμασταν εκεί 100% σίγουροι. Μετά με το κύπελλο με τον Παδραμαϊκό είναι ένας αγώνας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Η ομάδα μας ήταν φορμαρισμένη. Πιστεύω ότι θα κοιτούσαμε στα ίσα τον Παδραμαϊκό. Και Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, δεν να έρθω στο καθαρά διοικητικό κομμάτι. Οι αμπελόκοι πήγαν το μειονέκτημα ότι δεν είναι ένα μεγάλο χωριό. Δεν είναι Προσοτσάνη, δεν είναι Πετρούσα, ισχύει. Δεν είναι Βόλακας, ισχύει. Δεν είναι Ευρωκόπη. Που έχεις κάποιους στάνταρ χορηγούς, έχεις ένα κράμα παικτών που είναι από το χωριό σου και ξέρεις ότι ξεκινάω με μια βάση 10-15 ατόμων που θα με στηρίξουν έτσι και αλλιώς τη χρονιά. Δεν μπορείς να κάνεις χορό ή εκδήλωση που κάνουν αυτές οι ομάδες και μαζεύουν χρήματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να το κάνουν το καλοκαίρι. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Μέχρι τώρα με τα δεδομένα αυτά, πώς βγήκε οικονομικά η χρονιά? Ήταν τελικά η χορηγία του Προέδρου, αυτό που λέγαμε, που στήριξε από την αρχή μέχρι το τέλος όλη αυτή την προσπάθεια χωρίς εμπόδια? Ήταν και κάποια άλλη χορηγή της γύρω περιοχής των αμπελοκήμων που τους πλησιάσατε, τους φέρατε κοντά και καταφέρατε να ανταποκριθείτε κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το κομμάτι? Τι από όλα αυτά ήταν δηλαδή? Αν σου πω, ένα 95% ήταν του Προέδρου. Τόσο μεγάλο? Τόσο μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να γίνουν όλα αυτά που είπαμε από... Ναι, γιατί είναι τα δεδομένα που έχει το χωριό, η τοπική κοινωνία. Αυτό ακριβώς. Ο κόσμος στο γήπεδο τουλάχιστον φέτος ήταν ικανοποιητικός σε σχέση με άλλες χρονιές. Απλά δεν μπορείς με 100-200 άτομα να καλύψεις όλη τη χρονιά. Κακά τα ψέματα. Δεν έχεις τη δυναμική του χωριού. Της Πετρούσας, της Προσοτσάνης, που βλέπεις τα γήπεδα τους είναι γεμάτα κάθε Σάββατο.
δεν έχεις αυτή τη δυναμική. Τώρα, έτσι αναγκαστικά ο πρόεδρος κάλυψε σου λέω, το 95% σχεδόν. Βρέθηκαν κάποιοι χορηγοί, εννοείται βρέθηκαν κάποιοι χορηγοί, οι οποίοι ήταν βοηθητικοί στην ουσία. Το μεγαλύτερο κομμάτι το ανέλαβε ο πρόεδρος, καθαρά. Ωραία. Να τελειώσουμε με ένα ακόμη ερώτημα. Ήσουν από τους πιο στενούς συνεργάτες του πρόεδρου της κοντά στην ομάδα. Θέλω να μου πεις τις σκέψεις του. Ξέρω ότι μιλάς μαζί του, ξέρω ότι φημολογείται έντονα στη Δράμα. Το είπαμε και πριν ότι οι αμπελόκηποι δεν θα δηλώσουν συμμετοχή στη Νέα Γάμα Εθνική Κατηγορία. Ήδη ο Βόλακας από πίσω έχει πει ότι είναι έτοιμος να παίξει. Για να βγάλουμε και μια είδηση από το σημερινό γκολ και θέμα, θέλω να μου πεις προς τα πού κυμαίνεστε αυτή την περίοδο. Άκουσα και πριν τον Γιάννη τον Ιωαννίδη να μας λέει ότι 15 με 20 Ιουνίου οριοθετεί περίπου, γιατί έχουμε μια νεκρή περίοδο, ότι θα βγει μια οριστική απόφαση. Αν έχεις την ίδια άποψη και αν θεωρείς ότι τελικά θα μπορέσετε να βρείτε την άκρη, τη δυνατότητα, την οικονομική ευχέρεια, θα πω, ναι, να ανταποκριθείτε και στη Νέα Γάμα Εθνική Κατηγορία. Ποιες είναι οι σκέψεις σας, δηλαδή? Κοίταξε, κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με την πανδημία, όλοι και ο πρόεδρος σαν επαγγελματίας. Θα αλλάξουν πολλά, βέβαια. Εννοείται θα αλλάξουν πολλά. Τα οικονομικά νομίζω δεν θα είναι τα ίδια με άλλες χρονιές. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα οικονομικά φέτος θα είναι λιγότερα σαν έξοδα. Γιατί πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίρνουν τα λεφτά που παίρνανε άλλες χρονιές. Ναι, μα η ροή πάει από το επαγγελματικό στο ακριβώς. Με ίδια αυτό ακριβώς. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, 30% έτσι, κάτω, έτσι, 40% έτσι, κάτω. Έτσι. Τώρα, αυτό που έχω να πω σαν είδηση είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε τον πρόεδρο να αποφασίσει. Απλά επειδή είναι και λίγο απρόβλεπτος, μην είστε σίγουροι για τίποτα. Ναι, γιατί αυτό, η μέχρι τώρα φημολογία πάει προς το αρνητικό. Το ξέρεις και εσύ ότι δεν θα παίξουν οι αμπελόκηποι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό το ρώτησα. Αυτό. Μπορώ να πω ότι είναι απρόβλεπτος. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Ένα σενάριο που σας προβληματίζει είναι και αυτό το θέμα των εισιτηρίων. Γιατί το λέω? Σίγουρα. Γιατί ξέρω ότι η ΓΑΜΑ Εθνική, μια διαιτησία για ένα εντός έδρας παιχνίδι, θέλει 700 με 800 ευρώ. Έτσι. Σου πούν ότι θα παίξει στο πρωτάθλημα χωρίς εισιτήρια, γιατί φημολογείται ότι αν ξεκινήσει το τοπικό φέτος θα ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς, ή με 20% κόσμο ή με 0 κόσμο. Έτσι. Μόνο με κάμερες να μπαίνουν στα γήπεδα. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι δύσκολο και να σου πω και κάτι, είναι και δύσκολο για έναν άνθρωπο να τρέχει μόνο του, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, όση διάθεση και αν έχεις, όση φιλοδοξία και αν έχεις, ακόμα και όσα λεφτά και αν έχεις, να τρέχεις μόνος σου είναι δύσκολο. Να τρέχεις μια ομάδα μόνος σου, τουλάχιστον τοπικό μπορείς να το καταφέρεις, πιστεύω. Αλλά ΓΑΜΑ Εθνική που θέλεις, πιστεύω και ο άνθρωπος στον συγκεκριμένο τρόπο που μιλάμε, έχει τη φιλοδοξία να δειχθεί, να φανεί. Ναι. Δηλαδή να πει ότι έκανε ένα έργο, ότι άφησε έργο στους αμπελόγιους, γιατί είναι και από εκεί, είναι από τον αμπελόγιο και θέλει να δείξει ότι πρόσφερε στην γειτονιά του. Ωραία. Ανέστη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στον χώρο και όλα αυτά που είπαμε όλη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλεις και εσύ να ευχαριστήσεις κάποιον για το τέλος της σεζόν. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, όλο το κομμάτι αυτό, γιατί υπήρχε, όπως είπαν και τα παιδιά, τρομερή χημεία. Και αν δεν είχαμε τη χημεία, τη θέληση και τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα, δεν θα καταφέρναμε όλα αυτά. Από τον πρόεδρο, από τη διοίκηση, από τον προπονητή, από τους βοηθούς, από τους ποδοσφαιριστές, που ήταν το σημαντικότερο κομμάτι. Εύχομαι βασικά υγεία σε όλο τον κόσμο, να ξεκινήσουμε από εκεί, να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Σε εσάς συγχαρητήρια για όλη τη χρονιά και για όλες τις χρονιές βασικά που κάνετε αυτά που κάνετε και προωθείτε το ραμινό ποδόσφαιρο και το δείχνετε στην ουσία. Και να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανέστη, φίλες και φίλοι, γκολ και θέαμα, φινάλε εκπομπής. Είχαμε πει ότι απρόσμενα η σεζόν μας σταμάτησε εκεί στις αρχές Μαρτίου με μια εκπομπή. Μετά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αθλητικά με τα δεδομένα που ίσχυσαν όλο αυτό το δίμηνο, αλλά οφείλαμε ένα αφιέρωμα στους πρωταθλητές Δράμας με επικυρωμένη βαθμολογία πλέον εδώ και 10 μέρες περίπου την Αθλητική Ένωση Αμπελόκηπων. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα πω στο επανειδήν, γιατί σίγουρα η χρονιά μπορεί φέτος να ξεκινήσει και πολύ πιο νωρίς. Ακούγεται έντονα, το είπαμε και πριν, Ανέστη, ότι μπορεί και πριν το 15 Αύγουστο να έχουμε σέντρα, να προλάβουμε δηλαδή εξελίξεις να γίνουν νωρίς τα παιχνίδια. Οπότε δεν θα αρχίσουμε πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, για ένα παιχνίδι για τον θεσμό του κυπέλου, για την knockout φάση του κυπέλου, όπου όποια από τις δύο ομάδες σήμερα περάσει, περνάει αυτομάτως στα ημιτελικά. Ο αγώνας δεν έχει παράταση με τους νέους κανονισμούς. Αν δεν προκύψει νικητής στα 90 λεπτά, πάμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Και παίζουν δύο από τις καλύτερες ομάδες φέτος της Α κατηγορίας, η Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, στο πολύ ωραίο πλέον γήπεδό της με τα έργα που έγιναν εδώ το καλοκαίρι, και η Προσοτσάνη, μία από τις παραδοσιακά δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος και του κυπέλου, με κατακτήσεις στα τελευταία χρόνια και συμμετοχές σε τελικούς. Μωυσίδης έχει χώρο να μπει στην περιοχή. Μωυσίδης μπαίνει στην περιοχή. Καλό σου δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Προσοτσάνη με τον Μωυσίδη, που μπήκε μόνος από δεξιά από την κεφαλιά πάσα του Κοκλίδη. Μπήκε στην περιοχή σου στο οριζόντιο δοκάρι. Άτυχη στιγμή για την Προσοτσάνη.
Ξενίδης, Περσίδης, χάνει την μπάλα. Πρόβλημα στο χώρο του κέντρου για την ομάδα των Αμπελοκύμων. Σουτ του Καρακάση από μακριά, η μπάλα out. Καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ από τον Καρακάση. Πατένταλης ανεβαίνει. Ωραία για τον Ρούσο. Ωραία κίνηση του Ρούσου. Ελευθερώνεται. Παίζει κάθετα για τον Τσακμακίδη. Δεν υπάρχει ψάρι. Τσακμακίδης. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Τσακμακίδη. Με μία θα κάνει το σουτ από την εξαιρετική πάσα του Ρούσου. Είπαμε ήταν σημαντική απουσία του στα προηγούμενα παιχνίδια για την Προσοτσάνη. Πολύ ωραίο σουτ από τον Τσακμακίδη στο κέντρο τη εστία. Είδε και λίγο έξω τον Λαζόγλου. Εξαιρετικό πλασέ από τον Κώστα Τσακμακίδη. Η μπάλα στα δίχτυα. Η Προσοτσάνη ανοίγει το σκορ στο 14. Αμπελόκηπη Προσοτσάνη 0-1 με σκόρερ τον Κώστα Τσακμακίδη. Πάντα στο 0-1 από το 13 με τον γκολ του Τσακμακίδη. Τσερκέζος είναι στο κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω. Γύρισμα της μπάλας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ με τον Σαϊνίδη. Από αυτό το γύρισμα της μπάλας από τον Σαϊνίδη δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός. Τσερκέζος εκτελεί. Διώχνει ο Πατένταλης. Στα σώματα η μπάλα διαμαρτυρίες στον Αμπελόκηπο για πέναλτι τώρα. Παίζεται λεωδηρητής νέος σου του Τσερκέζου πάλι στα σώματα, νέο κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες για χέρι. Συνέχεια στο μάτς από τον διαιτητή. Στο 25. Στεριανός, έγινε λάθος κόψιμο. Χατζηδημητρίου σε καλή θέση να κάνει το πλασέ μπαλ out. Από αυτό το κόψιμο του Παπαμιχαήλ με το κεφάλι. Καλαϊτζής. Θα βγάλει μία σέντρα. Η μπάλα πέρασε. Κοκλίδης. Κοκλίδης γυρίζει. Σουτ. Καταπληκτική επέμβαση του Λαζόγλου σε κόρνερ. Καταπληκτική επέμβαση. Γύρισε ο Κοκλίδης στο σώμα του μέσα στην περιοχή. Τα έκανε όλα σωστά. Φοβερό σουτ στη γωνία και εκεί που ήταν όλοι έτοιμοι φίλοι της Προσοτσάνης να πανηγυρίσουν το 0-2. Ο Λαζόγλου έκανε μία καταπληκτική επέμβαση με το ένα χέρι. Πέταξε την μπάλα σε κόρνερ στο 39. Κόρνερ για την ομάδα της Προσοτσάνης, προσωρινά με 10 οι φιλοξενούμενοι. Το κόρνερ εκτελέσει και μπάλα περνά πολύ στο αστερίο από κοντά. Δεν μπορεί, νέα προσπάθεια. Σούτ από κοντά του Ρούσου πάνω στη γραμμή. Θα διώξουν οι αμυντικοί. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Προσοτσάνη από αυτό το κόρνερ του Κοκλίδη πάνω στη γραμμή αστερίου και Ρούσος δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα στο 40. Είχαν ευκαιρίες για την ισοφάριση. Τσερκέζος εκτελεί. Μίγας μέσα στην περιοχή μόνο του γκολ. 1-1. 1-1 η Αμπελόκηπη. Απίστευτο με αυτό τον Μπάμπι Μίγα. Πραγματικά είναι απίστευτο. Όποτε μπαίνει στα παιχνίδια, πραγματικά είναι καταπληκτικός. Φάουλ του Τσερκέζου. Τον είδε με μαεστρία στο πίσω δοκάρι, στο δεύτερο δοκάρι. Μπάμπι Μίγας με μία έμπειρος βρίσκει την μπάλα στη γωνία της εστίας. Πέφτει ο Αβραμ. Δεν μπορεί να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Η Αμπελόκηπη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από όσο θα περίμεναν και οι ίδιοι. Φέρνουν το μάτς στα ίσια. Στο 47 γκολ 1-1 με σκόρερ τον Μπάμπι Μίγα. Αμπελόκηπη Προσοτσάνη. Τόπι είναι γρήγορο. Τόπι και Καρακάση. Τόπι μπαίνει στην περιοχή. Τόπι. Τόπι συγκλίνει. Παράλληλη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Καταπληκτική επέμβαση από τον Αβραμ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Χατζη Δημητρίου που δίνει σε όλη την πλευρά από δεξιά. Πολύ καλή και η κίνηση του Τόπι. Η σέντρα κεφαλιά του Χατζη Δημητρίου. Αβραμ θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλαϊτζή. Εκτελεί δεύτερο δοκάρι, μπάλα πέρασε κεφαλιά από κοντά, η μπάλα out, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αστερίου. Κόρνερ από δεξιά, εκτελείται πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, μεγάλη ευκαιρία για τους Αμπελόκηπους. Από όλους πέρασε η μπάλα και ο Τόπι ήταν και ο Κισίδης ήταν και ο Σαϊνίδης ήταν και η μπάλα πέρασε out. Πολύ μεγάλη στιγμή από αυτό το κόρνερ. Με 3 λεπτά καθυστερήσεων ο Πέτρος Ραβίκαλης σφυρίζει το φινάλε της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι. Τελικό αποτέλεσμα 1-1. Αμπελόκηπη Προσοτσάνη στο 13 ο Κώστας Τσακμακίδης. Το 0-1. Το 1-1 στο 47 ο Μπάμπης Ομίγας. Σε λίγο ξεκινάει η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Ο Τόντρι. Πρώτο πέναλτι. Αμπελόκηπη. Τόντρι με Αβραμ. Σφυρίζει ο Ραβίκαλης. Τόντρι. Καλό πέναλτι στη γωνία. 1-0. Έπεσε σωστά ο Αβραμ. Μπορεί να βρήκε και λίγο την μπάλα. Ήταν καλό το πέναλτι όμως. Γωνιακό από τον Τόντρι. 1-0 η Αμπελόκηπη. Και τώρα Κοκλίδης για την Προσοτσάνη. Κοκλίδης έτοιμος. Σφυρίζει ο Ραβίκαλης. Κοκλίδης. Το πιάσε ο Λαζόγλου. Καταπληκτική επέμβαση. Με το ένα χέρι στη γωνία της εστίας. Πέφτει ο Λαζόγλου. Αποκρούει το πέναλτι. 1-0. Παραμένει για τους Αμπελόκηπους με την επέμβαση του Λαζόγλου με το ένα χέρι στη γωνία της εστίας. Τσερκέζος με Αβραμ. Τσερκέζος.
Πολύ καλό πέναλτι. 2-0 για τους Αμπελόκηπους. Εξαιρετικό πέναλτι. Ο Αβραάμ νόμιζε ότι θα πάει στο κέντρο της εστίας και έμεινε ακίνητος. Στη γωνία το στείλε ο Τσερκέζος. Ψύχρεμο πέναλτι. Κοιτώντας το βάθος τα πέναλτι, ο Χατζηκυριάκου τον πέρασε στο μάτς. Με την εμπειρία του, για να δούμε Φερφέρης με Λαζόγλου. Το πιάνει και αυτό ο Λαζόγλου, καταπληκτικός. Πραγματικά καταπληκτικός ο τερματοφύλακας των Αμπελοκήπων. Δεν είναι άσχημα εκτελεσμένα τα πέναλτι. Και τα δύο γωνία ήτανε, αλλά ο Λαζόγλου και τις δύο φορές εντυπωσιακός πέφτει, διώχνει την μπάλα. Κουπρόγλου με Αβραάμ. Σφυρίζει ο Ραβίκαλης, Κουπρόγλου εκτελεί. 3-0 οι Αμπελόκηποι. Πολύ κοντά στους 4 η ομάδα των Αμπελοκήπων. Για να μείνει ζωντανή η Προσοτσάνη, θα πρέπει ο Τσακμακίδης να ευστοχίσει. Τσακμακίδης με Λαζόγλου. Τσακμακίδης εκτελεί, το όπιασε και αυτό, πραγματικά καταπληκτικός. Καταπληκτικός Λαζόγλου. Η μισή πρόκριση και παραπάνω νομίζω ανήκει σε αυτόν τον νεαρό πολύ ταλαντούχο, εξαιρετικό τερματοφύλακα. Όλοι στη γωνία πανηγυρίζουν. 3 στις 3 αποκρούσεις, πέναλτι και δύσκολες αποκρούσεις στη γωνία της εστίας από πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές στις εκτελέσεις. Από Φερφέρη, από Τσακμακίδη, από... Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γεια σας από το γήπεδο της Πετρούσας. Το μεγάλο ντέρμπι σήμερα της αγωνιστικής. Η πρωτοπόρος ομάδα των Αμπελοκήπων στους 34, η Πετρούσας στους 28, αμφισβητεί το αίτητο των Αμπελοκήπων στο σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε τις επιλογές των δύο προπονητών για το αρχικό σχήμα. Και πρώτα για την γηπεδούχο Πετρούσα, ο Δημήτρης Κυριακίδης δεν έχει απουσίες. Πλήρης η ομάδα του παρατάσει. 1 Ιακωβίδη, 2 Κίρτσι, 3 Δημητριάδη, 4 Μητρούση, 5 Τζάρτζαλο, 6 Αυγητίδη, 7 Παπακοσταντίνου, 8 Μάριο Στόικου, 9 Γεωργιάδη, 10 Άρμεν και 11 Δροσίδη. Στον πάγκο Σιδηρόπουλος Παλικάρης, Ανέστης Ζεδαμάνης, Παπαγεωργίου δεύτερος τερματοφύλακας, Στόικου Γιώργος, Μιχάλης Ασλανίδης και ο στρατευμένος Καλέργης. Από την άλλη πλευρά για τους φιλοξενούμενους με τα κίτρινα, τους Αμπελόκηπους. 1 Λαζόγλου, 2 Ξενίδης, 3 Κισίδης Κώστας, 4 Τσερκέζος, 5 Σιδηρόπουλος, 6 Σάκης Κισίδης, 7 Καραγιαννίδης, 8 Τόπι, 9 Διαμαντής Γαλάζιος, 10 Περσίδης και 11 Καραγκιοζίδης. Πονοκέφαλος για τον Γιάννη Ιωαννίδη, το επιθετικό κομμάτι της ομάδας, τιμωρημένος ο Σαϊνίδης, τραυματίας ο Κουπρόγλου, για επαγγελματικούς λόγους απουσίαζε όλη την εβδομάδα από τις προπονήσεις ο Ουζούνης. Στον πάγκο έχει τους Κασαπίδη, Χατζικούρτη, Πέτρο, Τότκα δεύτερο τερματοφύλακα, Ουζούνη, Μίγα και Παπαδόπουλο. Κώστας Πουλικίδης, διαιτητής της αναμέτρησης, με βοηθούς τον κύριο Τσακίρη και τον κύριο Κουβαλάκη, και παρατηρητής διαιτησίας, εδώ λίγα μέτρα δίπλα μου, ο Σοκράτης Καζαντζίδης, πολύ εμπειρός διαιτητής, είναι σήμερα ο παρατηρητής της διαιτησίας, Πουλικίδη, Τσακίρη και Κουβαλάκη. Πολύ επίσημοι, πολύ κόσμος, πολλοί προπονητές, πολλοί φιλάθλοι των δύο ομάδων στο κατάμεστο από φιλάθλους γήπεδο της Πετρούσας, στο ντέρμπι της αγωνιστικής Πετρούσα Αμπελόκηπη. Γεωργιάδης παίζει γρήγορα το φάουλ για τον Δροσίδη. Δροσίδης πήγε να πλασάρει το Λαζόγλου που ήταν λίγο έξω από την εστία. Έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Γεωργιάδη. Η πρώτη καλή στιγμή του μάτς για την Πετρούσα, με τον Δροσίδη να προσπαθεί να ευνηδιάσει, αλλά μην τελειώνει καλά τη φάση. Πρώτη καλή στιγμή στο 15 για την Πετρούσα με τον Δροσίδη. Και τώρα επίθεση με τον Τόπι για τους Αμπελόκηπους. Τόπι ελέγχει, κάνει ωραία τρίπλα. Κρατάει την μπάλα. Τόπι συνεχίζει. Με αντίπαλο το Δημητριάδη συγκλίνει. Παίζει κάθετα για τον Καραγκιοζίδη. Καραγκιοζίδης με Μητρούση. Μητρούσης βάζει το σώμα και την κόντρα. Η μπάλα είναι out. Σε αυτή την προσπάθεια Καραγκιοζίδη με Μητρούση. Ο Μητρούσης έβαλε δυνατά το σώμα του. Η μπάλα πέρασε out. Στο 17. Κρατάει την μπάλα. Παίζει μπροστά. Ωραία η προσποίηση από τον Κισίδη Ντοσάκη. Καραγκιοζίδης έρχεται από πίσω να πάρει μπάλα. Τόπι και πάλι για τον Καραγκιοζίδη. Πολύ ωραία συνεργασία. Πάει να κάνει την τρίπλα ο Καραγκιοζίδης. Το σούτ από τον Περσίδη. Γκολ! Γκολ! Είναι 1-0 από τον Περσίδη για την ομάδα των Αμπελοκήπων, που κατευθείαν σούταρε χωρίς να βλέπει εστία. Μετά την προσπάθεια του Καραγκιοζίδη πήρε την μπάλα και με ένα πολύ ωραίο συρτό σούτ έξω από την περιοχή ευνηδιάζει τον Ιακωβίδη. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τους Αμπελόκηπους στο 20 λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Γιάννη Περσίδη. Ένα πολύ ωραίο γκολ, ένα γκολ εμπειρίας, ένα γκολ ικανότητας αξίας του Γιάννη Περσίδη, ο οποίος είδε εκτός εστίας λίγο τον Ιακωβίδη. Από την κόντρα του Καραγκιοζίδη έκανε δυνατό συρτό σουτ. Ο Ιακωβίδης έπεσε, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Οι Αμπελόκηποι προηγούνται στο 20. Πετρούσα Αμπελόκηποι 0-1 με σκόρερ τον Γιάννη Περσίδη.
Περσίδης, ωραία τρίπλα, περνάει, εξαιρετική πάσα. Καραγκιοζίδης, Καραγκιοζίδης κάνει μια προσπίση, Καραγκιοζίδης το σουτ, 0-2. 0-2 για τους αμπελόκιμους, έτσι απλά. Πάλι από τον Περσίδη ξεκίνησε η προσπάθεια. Εξαιρετική κάθετη πάσα για τον Μπάμπη Καραγκιοζίδη, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική τρίπλα και με ένα σιρτό σουτ αφήνει κάγκελο στον κύριο Λεξέρου, τερματοφύλακα Ιακωβίδη, που δεν προλαβαίνει να κινηθεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και με τον Καραγκιοζίδη οι αμπελόκιμοι παγώνουν περισσότερο εδώ τους γηπεδούχους της Πετρούσας. Το 25 μέσα σε 5 λεπτά Πετρούσα αμπελόκιμοι 0-2, σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Μπάμπης Καραγκιοζίδης στο 25. Πολύ ωραία μπάλα από τους αμπελόκηπους. Μπροστινή παλιά με μία, τέσσερις πάσες. Βγαίνει πάλι ο Καραγκιοζίδης. Καραγκιοζίδης σηκώνει την μπάλα. Κατεβάζει για τον τόπι, τόπι σουτάρει απευθείας. Η μπάλα πάει πλάγια και παράλληλα και φεύγει out. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Με 5-6 μπαλιές βγήκαν με τον τόπι από δεξιά που έκανε το σουτ. Η μπάλα έφυγε out. Έρχεται δυνατά ο Τζάρτζαλος. Σάκης Κισίδης, Διαμαντής. Κεφαλιά, περνάει τον Κίρτς. Είναι γρήγορος ο Διαμαντής. Μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει Περσίδη σε καλό σημείο. Σωτήριο Ιακωβίδης, Γιώργη. Τόπι νέο σούτ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Περσίδη να κάνει το 0-3 η ομάδα των αμπελοκύμων από την εξαιρετική κούρσα του Διαμαντή. Στο 32. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Περσίδη σούταρε Ιακωβίδης αυτή τη φορά σε ετοιμότητα. Και τώρα προσπαθεί Πετρούσα να βγει στην κόντρα. Με μια μπροστινή παλιά για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης κατεβάζει. Παίζει στον Αυγητήδη. Αυγητήδης έχει χώρο offside. Σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες τώρα των ανθρώπων της Πετρούσας για αυτό το offside που σήκωσε ο Τσακίρης στον Αυγητήδη. Διαμαντής. Ελέγχει την μπάλα από αριστερά, περνάει τον Κίρτσι, Διαμαντής. Πολλά κέφια, επιμένει, άλλη μία τρίπλα. Παίζεται, λέει ο Πουλικίδης, σε αυτή την προσπάθεια του Διαμαντή που έπεσε στο έδαφος. Διαμαντή σε μία ακόμη ωραία κούρσα, περνάει, πάσα για τον Τόπι. Τόπι κάνει το κοντρόλ, Καραγκιοζίδης, προσποίηση. Καραγκιοζίδης μπαίνει στην περιοχή, Τόπι, Τόπι κρατάει. Τόπι αλλάζει με τον Διαμαντή. Διαμαντή έξω από την περιοχή, το σουτ, την μπάλα βρίσκει στον Δημητριάδη και περνάει κόρνερ. Νέα καλή στιγμή με τον Διαμαντή που έκανε αυτό το σουτ, την μπάλα βρήκε στον Δημητριάδη, άλλαξε πορεία και πέρασε κόρνερ. Καλή στιγμή και αυτή. Στο 35. Ο Κουπά να παίξει κάθετα με τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης πιο πλάγια στον Παπακοσταντίνου. Σας είπα, η Πετρούσα έχει ανεβάσει λίγο ρυθμούς τώρα. Παπακοσταντίνου κάνει μια καλή σέντρα. Γεωργιάδης πήγε να πάρει την κεφαλιά. Καλή κεφαλιά, αλλά δεν τη βρήκε γεμάτα ο Γεωργιάδης. Καλή σέντρα, μάλλον του Παπακοσταντίνου. Λίγο βρήκε την μπάλα ο Γεωργιάδης. Αυτή πέρασε out. Στο 41. Νέα προσπάθεια, νέα απομάκρυνση της μπάλας εκεί που είναι ο Καραγκιοζίδης. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε, Καραγκιοζίδης κάνει κίνηση. Ο Τόπι περνάει η μπάλα. Πέρασε από τον Τόπι. Ωραία ήταν η σέντρα από τον Καραγκιοζίδη. Και η μπάλα έφτασε στον Ιακωβίδη στο 44. Απειλούν και πάλι οι αμπελόκηποι. Και τώρα η σέντρα. Παίζει αριστερά με τον Δημητριάδη. Πετρούσα μπαίνει με επιθετικές διαθέσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Δημητριάδης κάνει κάθετη για τον Δροσίδη. Δροσίδης είναι μέσα στην περιοχή. Δροσίδης γυρίζει Γεωργιάδης. Η κεφαλιά από κοντά, η μπάλα out. Εφνιδιάστηκε ο Γεωργιάδης από αυτή την κοντινή σέντρα του Δροσίδη. Έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε out στο 50. Η πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου ημίχρονου στην Πετρούσα με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Άρμεν εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Μπάλα πέρασε. Κεφαλιά από κοντά θα μπλοκάρει ο Λαζόγλου σε αυτή την κεφαλιά του προθυμένου Τζάρτζαλου. Καλή στιγμή για αυτή. Αμαρκάριστος ήταν ο Τζάρτζαλος. Μπλόκαρε ο Λαζόγλου στο 51. Στόικου προσπαθεί να κόψει την μπάλα. Γεωργιάδης, όλες οι μονομαχίες για την Πετρούσα κερδισμένες στο δεύτερο ημίχρονο. Άρμεν πήγε να κάνει μια κάθετη, δεν τα κατάφερε. Δεύτερη κεφαλιά από Κωνσταντίνου. Γεωργιάδης κρατάει την μπάλα και πάλι Άρμεν προσπαθεί να κάνει μια πάσα, κόβεται, επιμένει. Δροσίδης, ωραία για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης πάει να μπει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Παράλληλα θα περάσει αυτή και θα καταλήξει out. Ωραία κίνηση από τον Γεωργιάδη από αριστερά. Παράλληλη σέντρα, η μπάλα out αυτή η φάση στο 62. Παπακωνσταντίνου κάνει μια ωραία προσποίηση, προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Τον έκοψε ο Ξενίδης. Και πάλι Ξενίδης. Κρατάει την μπάλα. Ξενίδης ελέγχει, θα παίξει μπροστά εκεί που ο Αυγητήδης θα κόψει την μπάλα. Και είναι πάσα για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδη συμπάει την μπάλα. Ο Λαζόγλου πανέξυπνα θα την κόψει την μπάλα με το ένα χέρι και θα την πετάξει σε πλάγιο. Πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Λαζόγλου. Τελευταία στιγμή έβαλε το χέρι εντός περιοχής της Έζησα για να κόψει τον Γεωργιάδη στο 77. Περσίδης κατεβάζει ωραία την μπάλα. Σουτ γκολ 0-3. Γιάννης Περσίδης.
Σφραγίδα Γιάννη Περσίδη σήμερα το μάτι. Το είπα από την αρχή, έχει πάρα πολύ καλά πόδια. Σουτάρει εκεί που δεν το περιμένει. Το έκανε μία ακόμη φορά. Πολύ ωραία, στόπαρε την μπάλα έξω από την περιοχή. Σούταρε η μπάλα, σκάει μπροστά στον Ιακωβίδη, τον ευνηδιάζει. Εδώ τελειώνουν όλα. Πετρούσα Μπελόκηπη 0-3 στο 86 με δεύτερο προσωπικό τέρμα σήμερα στο μάτ του Γιάννη Περσίδη που βάζει τη σφραγίδα του στο παιχνίδι. 0-3 για την ομάδα των Αμπελοκήπων με σκόρερ το Γιάννη Περσίδη στο 86. Γυρίζει για τον Αυγητίδη. Αυγητίδης πάει να παίξει κάθετα. Για να δούμε αυτό το σουτ. Καλό σουτ, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Καλή προσπάθεια αυτή από τον Παλικάρη. Αυτό το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Λαζόγλου στο 92. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Αυγητίδη. Αυγητίδης θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά. Σιδηρόπουλος μες στην περιοχή. Δεν έβαλε καλά το σώμα του. Η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια και αυτή είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Τρεις φορές σφυρίζει ο Κώστας Πουλικίδης. Φίλες και φίλοι, τελικό αποτέλεσμα. Ωραίο παιχνίδι σε αθλητική ατμόσφαιρα με καλές καιρικές συνθήκες. Με πολύ κόσμο στο γήπεδο το βασικό. Τελικό αποτέλεσμα. Πετρούσα Μπελόκηπη 0-3.